Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και καλή βραδιά. Καλούς καύσονες να έχουμε και άλλη μια χρονιά. Ούτε το chat GPT να έφτιαχνε το κεφυματάκι. Λοιπόν, θα σου τι πω. Τι κάνετε? Θα σου πω τώρα γιατί μίλησα, γιατί είπα chat GPT έτσι. Γιατί θα το πούμε, θα μιλήσουμε μετά αργότερα. Ρε, αλλά έχω εδώ πέρα δίπλα μου το πρώτο λάπτοπ. Αχ, πριν πάμε στα σχόλια, έτσι ένα teaser. Από την Asus VivoBook S15, το οποίο είναι το πρώτο λάπτοπ με Snapdragon X Elite με ARM επεξεργαστή. Και έχει και το copilot της Microsoft στα Windows 11 κατευθείαν μέσα για ChatGPT και όλα τα σχετικά, τα AI λειτουργίες. Και έχει πλάκα. Αλλά το βασικό είναι αυτό, το laptop. Έχει και το κουμπάκι το AI, έτσι, αυτά που λένε, το πρώτο που βλέπω. Ναι. Τώρα τη βλέπεις εδώ, κάνει εδώ πέρα τα δικά του το τέτοιο. Τέλο πάντων, όλα αυτά τα βλέπει. Δεν λες και είναι. Καταζητούμενος. Μάνα Ρέιβερ. Τέλο πάντων. Θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Θα έχουμε review σύντομα γι' αυτό. Αλλά έχω ενθουσιαστεί γιατί. Έχω ενθουσιαστεί. Όχι για το ChatGPT και το. Πώς το λένε. Και το AI. Εντάξει, το έχουμε ξεφτυλίσει με το AI. Παντού AI. Αλλά κυρίως γιατί. Είναι το πρώτο λάπτοπ πλέον, έχουν ξαναβγάλει και μάλιστα έχουν ξαναβγάλει παλιά Surface με ARM επεξεργαστή, αλλά τώρα δουλεύει καλά. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις λάπτοπ με αυτονομία, φίλε, ξέρεις, Windows λάπτοπ με αυτονομία 8 ώρες, έτσι. Doink. 8 ώρες, εντάξει, όχι 8 ώρες, game είναι 8 ώρες. Εντάξει, ρε παιδί μου. 7-8 ώρες βίντεο μπορεί και να τις βγάζει, 7. Τούμπανο. Ναι, τέλος πάντων. Τούμπανο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Game Tech Playground. Τα λέω από τώρα από την αρχή. Κανδυλάκι, κατευθείαν σχόλιο από κάτω. Ρε φίλε, εντάξει τώρα. Δηλαδή, έχει κάνει άλλα... πιο σχόλιο εδώ μεταξύ. Αλλά ναι, είναι λίγο μικρά, ρε φίλε. Αλλά και οι υπόλοιποι, παιδιά, thumbs up, κάντε το καμπανάκι, κάντε και subscribe στο κανάλι όσο δεν έχετε κάνει και δεν μας βλέπετε. Κάποιοι τον τελευταίο καιρό, μάλλον έχετε φύγει διακοπές ή έχετε πάει για καλοκαιρινή δουλειά, γιατί σταματήσει να σχολιάζετε, βλέπω. Ειδικά τα μεγάλα σχόλια. Οι γνωστοί υπεύθυνοι θα τους ναι. Μετρήσουμε απουσίες. Θα μετρήσουμε απουσίες. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Και πάμε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Να πούμε ότι λογικά δεν θα σταματήσουμε. Θα δούμε πώς θα τα κάνουμε τώρα όταν θα λείπει. Όταν θα λείπω εγώ είναι το πρόβλημα. Όταν θα λείπει ο Παύλος, θα τη βρούμε την άκρη. Θα το βγάλουμε μέσα με φωνή, όπου και να είναι. Καλά, και όταν θα λείπει εσύ, ρε φίλε, μπορώ να το κάνω solo εδώ τώρα. Σιγά, εντάξει, θα κάνω. Δεν θα είναι και μεγάλα τα podcast. Ένα σχολιασμό να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι σιγά. Άμα ναι. Για να μην είσαι τέτοιο, αλλιώ θα δούμε τώρα. Απλά μην κάτσει. Ασχοληθεί, φίλε, κάτσε διακοπέ. Κοίτα, την άλλη εβδομάδα θα το έχουμε σίγουρα. Απλά το γράψουμε πιο νωρίς. Ναι. Και τις μεθεπόμενες θα δούμε τώρα, εντάξει. Θα τα δούμε. Μην αγχώνεστε. Όλα good. Όλα... Ναι, γιατί ο Ιούλιος είναι λειψός, αλλά ο Αύγουστος, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα αρχίσει να γίνεται χαμός και πέρα μετά τις 5-6 Αυγούστου. Αχ, Θεέ μου. Από ειδησιογραφία. Τέλος πάντων, πάμε. Για πάμε στα σχόλια. Με σχέμου εδώ πέρα, λοιπόν, να σημειώνω εγώ και τα... Ο Χρήστος Deraj 4951 έχει βάλει thumb up. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο μου. Godfather 1994. Παύλο, και οι συνδρομές να αυξηθούν όπως το Game Pass που είναι value for money. Μήπως όμως θα αυξηθούν τιμές και στην αγορά παιχνιδιών όπως ακούστηκε πως το GTA θα κοστίζει 100 ευρώ. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω που διαβάσατε το GTA 6 θα κάνει 100 ευρώ. Δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων να βγει η standard edition ενός παιχνιδιού στα 100 ευρώ. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις που πήγαν από τα 69 στα 79. Τώρα το 100 είναι υπερβολή αυτό το πράγμα που γράφεται και όποιος το γράφει τουλάχιστον νομίζω ότι δεν του κόβει και λίγο το μυαλό. Καλά, θα υπάρχουν εκδόσεις με 100 ευρώ, έτσι. Δεν είναι το σύστημα. Άρα και standard edition, λέει, παιδιά. Και στο NBA 2K ξεκινάει βγαίνουν εκδόσεις με 100 τόσα ευρώ και στο FIFA βγαίνουν με 100 τόσα ευρώ. Δηλαδή τα 100 πλάσια ευρώ τα έχουμε συνηθίσει για τις. Ποια ήταν τα δύο τελευταία που είχαν την έκδοση τη μεγάλη που είχαν 140 ευρώ εκεί πέρα. Πολλά παιχνίδια ρε έχουν βγάλει μέρο. Δηλαδή νομίζω τώρα και το FIFA που ανακοινώθηκε ούτε με έχει 120 κάπου τόσο. Δηλαδή τώρα στο GTA 6. Θα σου έχει ό,τι έχει. Εγώ, ας πούμε, τη συλλεκτική του GTA 4, νομίζω, που είχε τη θηρίδα, αυτή εδώ που βλέπετε πίσω, εδώ, ναι. Είναι η θηρίδα του χρηματοκιβωτίου, την είχα αγοράσει γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το concept, ας πούμε. Αλλά πόσα εκατοστάρια θα δώσει το φλοιπό, πόσες εκατοστάρια θα αγοράσει. Δηλαδή, δεν έχει και νόημα τώρα τα in-game, ας πούμε, εμένα, και εμένα θεωρώ ηλικιότητες να πάω να δώσει λεφτά να πληρώσω τα 100 ευρώ για να έχει in-game περιεχόμενο μέσα ή credits, ή boost, ή τέτοια. Αυτό θεωρώ μαλακή. Εντάξει, οκ. Να πάω να αγοράσει κάτι ωραίο, δηλαδή. Να πάω να αγοράσει, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο να έχει κάτι συλλεκτικό μέσα, να το καταλάβω. Να πάω να αγοράσει τώρα, ίσα να το αγοράσει, δεν νομίζω. Αν το κατοστάρικο γίνει στάνταρ στο μέλλον, δεν υπάρχει περίπτωση με τις οικονομίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που κρατεί, αν ανεβάσουν τις τιμές στα 100 ευρώ, έχει πεθάνει το σύμπαν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Μήπως η βιομηχανία οδεύει σε κράχ, έχω την εντύπωση πως το περιβάλλον πολύ ασταθές και όλοι κάνουν νευρικές κινήσεις. Αυξήσεις απολύσεις κλείνουν στούντιο παρά τεράστια χρήματα που παίρνουν στη βιομηχανία των παιχνιδιών. Εγώ θα σου πω γιατί για τις απολύσεις και όλα αυτά. Ότι θεωρώ ότι βρήκαν την ευκαιρία μετά τον COVID, ότι και καλά βγήκαμε εκτός προγράμματος μπουρου, 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 μπουρου,
και διώξανε κόσμο απλά για να μειώσουν τα κόστη τους. Γιατί η περσινή χρονιά με τη φετινή, εμένα περισσότερο αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η διαφορά της περσινής χρονιάς με τη φετινή. Δηλαδή, πέρσι ήμασταν και πιο κοντά στον COVID. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο κοντινά τα, όλα τα όσα έφερε. Ναι, αλλά απλά πέρυσι ήταν ουσιαστικά και η χρονιά που τελειώσανε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία είχαν καθυστερήσει τον COVID και βγήκαν πάρα πολλά παιχνίδια πέρυσι ταυτόχρονα. Δηλαδή, η χρονιά ήταν τόσο γεμάτη που δεν προλαβαίναμε καν να πάρουμε ανάσα, ας πούμε. Ενώ φέτος είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν έχει. Έχει κυκλοφορήσει, εντάξει, δεν σταματάνε τα παιχνίδια να βγαίνουν. Αλλά με μεγάλα παιχνίδια δεν έχει τόσα πολλά. Οπότε νομίζω αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, ξέρεις, τελειώσαν πολλά project πέρυσι και προς το τέλος της χρονιάς και στην αρχή της φετινής και ξανακάναν τους προγραμματισμούς τους και τα κόστη τους και γι' αυτό γίνανε πολλοί. Αλλά εντάξει, το craft τώρα είναι κάτι σχετικό. Γιατί. Τι σημαίνει crash, δηλαδή να φτάσουμε εκεί πέρα που σταματήσαν να βγαίνουν εκεί πέρα μετά το Atari, το πρώτο που καταστράφηκε όλο εκεί πέρα στα μέσα της δεκαετίας του 80 πριν ξεκινήσει η Nintendo πάλι, που δείξε πραγματικό crash. Το πραγματικό crash τότε ήταν γιατί ήταν διαφορετικές συνθήκες, δεν ήταν τόσο μεγάλη αγορά. Κατέρευσε γιατί δεν υπήρχαν πολλές κονσόλες, κατέρευσε και η Atari γιατί ξέρω εγώ είχε... Νομίζω είχε, όχι τυπώς, είχε φτιάξει ένα εξωπραγματικό νούμερο από cartridges για το, πώς το λέγανε, το NET, το παιχνίδι εκείνο εκεί για το Atari, το 2600, γιατί πιστεύανε επειδή ήταν ταινία ότι θα πουλήσει τα άντερα του, αλλά το παιχνίδι ήταν μια μάπα και μισή, το ξαναέβαλα πρόσφατα σε emulator για να το ξαναπαίξω και λέω, ρε φίλε, γιατί υπήρχε, το θυμάμαι σαν χθες που το έπαιζα στην τηλεόραση και δεν μπορούσα ποτέ σε αυτό το παιχνίδι να καταλάβω τι κάνω, ας πούμε, έτσι, ποτέ. Λοιπόν, και εντάξει, okay. Δηλαδή, αυτό ήταν το crack. Τώρα τι crack. Ναι. Βάση υπάρχει, τρόποι να παίξει παιχνίδια υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο οι κονσόλες. Υπάρχουν τρεις μεγάλες εταιρείες που έχουν τις κονσόλες τους. Υπάρχουν υπολογιστές, υπάρχουν τα κινητά, υπάρχουν handhelds, υπάρχουν χίλιοι διαφορετικοί τρόποι. Υπάρχουν streaming υπηρεσίες. Δηλαδή δεν βλέπω crack. Το ότι μπορεί να υπάρχει μια αναπροσαρμογή στο πώς στις στρατηγικές, ας πούμε, εντάξει, αυτό νομίζω συνέχεια γίνεται. Εγώ δεν νομίζω ότι πάμε για craft πάντως, αλλά εντάξει, ότι γενικότερα είναι δύσκολα τα πράγματα και γενικότερα είναι και στριμόκολη κατάσταση στην αγορά είναι, παιδιά, δεν το αμφισβητούμε, γιατί όποιος παρακολουθεί πολύ απλά πράγματα μπορεί να τα δει. Ο Γιάννης γράφει χαμπούλης και μετά γράφει σχόλιο, δεν ξέρω, αυτό για τον αλγόριθμο, τι είναι ότι πάλι για τον αλγόριθμο. Ναι ρε, γιατί ο αλγόριθμος πρέπει να έχει σχόλια από κάτω, να έχεις thumbs up, να βάζεις εκεί πέρα τα τέτοια, να αφήνεις σχόλια για να σε προωθεί το YouTube, αυτά είναι, λένε οι φήμες. Λοιπόν, Zap Dim, στρατηγική μακροχρόνια προγραμματισμό, όραμα και Microsoft είναι όλα έννοιες ασύμβατες. Μακάρι να ξέραμε τι έχουν στο κεφάλι τους. Κοίταξε, αν μιλούσαμε για μια εταιρεία. Νομίζω ότι ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν στο κεφάλι τους. Κοίτα, αν μιλούσαμε για μια εταιρεία που δεν έχει γράψει κάτι θετικό στο ενεργητικό της, είναι μια εταιρεία που κάνει μια πατάτα μετά την άλλη, θα το καταλάβαινα. Αλλά εδώ έχω την εντύπωση ότι επειδή την business του gaming είναι πολύ διαφορετική από όσα έχουν κάνει σε Office, Windows και οτιδήποτε άλλο η Microsoft. Καλά, αυτό είναι η Microsoft, ρε. Αυτό είναι η Microsoft. Προφανώς το gaming κομμάτι. Άρα το Xbox εννοεί. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή είναι όμως πίσω η Microsoft από το Xbox, έτσι, κάποια πράγματα τα είχαν στο μυαλό. Όταν πήγαν και βγάλαν το Xbox, ότι θέλανε και το κομμάτι του gaming με τα Windows, δηλαδή θέλανε πολλά πράγματα να αλλάξουν. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εγώ θεωρώ ότι δεν έχει νόημα αυτό που κάνανε πριν. Παρεμπιπτόντως, τώρα που μιλάμε για τη Microsoft, κάτι που θέλω να σχολιάσω. Διάβαζα χθες ή σήμερα το πρωί, νομίζω, ότι έκανε ένα tweet το Xbox, γιατί για το Xbox μιλάμε σαν Microsoft τώρα, γιατί μάλιστα Microsoft τώρα είναι γίγαντας, ότι μπαίνει ουσιαστικά το GeForce Now σαν δυνατότητα streaming υπηρεσίας μέσα στο app της Microsoft, νομίζω στα Windows ουσιαστικά, δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κατευθείαν από εκεί μέσα, που το οποίο δείχνει ακόμα ένα τρόπο που μπορείς να κάνεις streaming παιχνιδιών. Βέβαια, το GeForce Now είναι κλάσεις ανώτερο από το streaming του Game Pass. Είναι 100 αιώνες μπροστά σαν ποιότητα. Αλλά είναι άλλη συνδρομή επίσης, έτσι. Δεν είναι με στα λεφτά που δίνεις για το Game Pass. Αυτό είναι για τα PC Games, έτσι. Ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα που έχεις στο Xbox.com στο, τα games σου να τα κάνεις streaming μέσα του GeForce Now. Δεν νομίζω ότι δουλεύουν μέσα από τα παιχνίδια που έχεις στο Pass στο store της Microsoft. Γιατί βάζεις να συνδέσεις τους λογαριασμούς. Ναι, ναι, αλλά νομίζω. Α, μπορεί να βάλουν και τα παιχνίδια που έχει στο PC αγορασμένα να τα κάνει stream. Συνδέει τα Game Passes, συνδέει το λογαριασμό του Xbox.com. Βέβαια, εγώ σήμερα προσπάθησα πριν να το κάνω, μου έβγαζε λάθος συνέχεια, δεν ξέρω γιατί.
Την ώρα που πήγαινε να κάνει verify το λογαριασμό, ενώ ήμουν μέχρι και λογαριασμένο. Δεν ξέρω τι κατά έχει γίνει, όλα τα σύνδεσα. Τέλο πάντων. Okay. Ναι. Θα το δούμε, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι και με αυτό που έγινε με την Amazon, με τα Fire Sticks που ουσιαστικά δεν θέλει καν κονσόλα. Καλά, εντάξει. Πρέπει να δει το βίντεο του Digital Foundry που αναμενόμενο ήταν. Του λέει, το συμπέρασμα είναι καλύτερα να πάρεις ένα Xbox One S, Series S, και λέω One S, και να παίξεις τα παιχνίδια εκεί πέρα, στη χαμηλότερη ανάλυση και σε όλα αυτά, παρά να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τόσο χάλια. Είναι 720p, χωρίς σταθερό frame rate, με κακή συμπίεση. Μα το έχω δει εγώ, το έχω δοκιμάσει ρε παιδί μου. Έτσι. Εγώ είχα δοκιμάσει και ακόμα και το local streaming, το οποίο δεν ξέρω με ποιο τρόπο το κάνει το local streaming. Το χρησιμοποιεί του servers. Δεν το κάνει local όπως το κάνει ξέρω, το PlayStation 5. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιεί του servers, ρε φίλε, που είναι τοπικό. Δηλαδή είναι ηλίθιο να το κάνει μέσω servers. Ναι, στο PlayStation αυτό παίζει τουλάχιστον και το PlayStation 5, ας πούμε, και στο 4 που είχες πριν, παίζει κατευθείαν από εκεί γίνεται όλη η ιστορία. Μα το πιο λογικό δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή να πεις ότι να έχεις κανένα σπίτι μισό στρέμμα εκεί στην άλλη άκρη του. Και αυτό το έκανε, η Microsoft το έκανε και, πώς το λένε, ξεκίνησε και διαφημίσεις και βγήκε μάλιστα και ένα άρθρο στο The Verge όπου έλεγε ο Tom Warren, νομίζω το έγραψε, ότι θα σταματήσει τελείως, ειδικά στην Ευρώπη, να προωθεί το hardware του Xbox για να χρησιμοποιήσει και καλά να το πάει όλο στο streaming, έτσι. Και το θέμα είναι ότι όταν προωθεί κάτι τέτοιο είναι καθαρά πρέπει να προσφέρει μια υπηρεσία η οποία είναι αντιστοιχεί έστω κοντά σε αυτό που προσφέρει το hardware. Όταν παίρνεις κάτι το οποίο δεν δουλεύει στις περισσότερες χώρες, δηλαδή δεν έχουμε streaming. Κατάφερε η Sony να είναι η πρώτη εταιρεία που έχουμε, μας δίνει streaming αυτό με την υπηρεσία από την Microsoft, έτσι, η οποία το έχει το stream το πόσα χρόνια. Από τότε και ξεκίνησε το PlayStation παίζει και με Azure. Δηλαδή, ναι, ναι, servers, ναι. Λοιπόν, κατάφερε αυτό, ας πούμε, η Sony να είναι πρώτη και η Microsoft έχει μείνει στο ίδιο και προωθεί τώρα μια λύση μέσω του Fire Stick, το οποίο Fire Stick συνδέεται με το ίντερνετ μέσω Wi-Fi, άρα σου προσθέτει ακόμα περισσότερο latency στην εμπειρία σου, έτσι. Και απώλειες σίγουρα θα έχει. Ναι. Και σύν το γεγονός ότι έχεις παραπάνω και την επιλογή, έχεις πλέον το γεγονός ότι η ίδια υπηρεσία προσφέρει χάλια ποιότητα. Και δεν είναι και διαθέσιμη παντού. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσεις αυτό. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσεις στην Ευρώπη. Κοίταξε. Πουθενά δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις αυτό. Εγώ θα σου πω τι σκέφτομαι. Με αυτή την είδηση που διαβάσαμε. Μπορεί σε 10 χρόνια. Να είναι OK, αλλά σήμερα δεν μπορείς να ξεγράφεις τις κονσόλες. Τώρα σου λέω βγαίνει το Digital Foundry και λέει, που είναι λογικό αυτό ξαναλέω. Δηλαδή, ακόμα και το local streaming που έχουμε πει για το PlayStation Portal ή στις συσκευές τις άλλες που το κάνεις, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία που έχεις όταν παίζεις native στο hardware στην τηλεόραση. Το local streaming είναι κλάσεις ανώτερο από το internet streaming, έτσι. Κλάσεις ανώτερο και σε γραφικά και σε latency. Αν έχεις καλό hardware στο σπίτι σου. Εκεί πέρα, ό,τι καλό hardware και να έχεις στο σπίτι σου, ενώ σε Wi-Fi και τέτοια, ρε παιδί μου, το Fire Stick δεν υποστηρίξει το Wi-Fi 6. Οπότε και να έχεις Wi-Fi 6 router θα πας σε χαμηλότερο. Και μετά έχεις και το ίντερνετ στη μέση. Που... Μπαίνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Ναι. Από το να συνδέσεις την κονσόλα στην τηλεόραση, το να έχεις stick, Wi-Fi, το οποίο είναι το infrastructure του σπιτιού, το modem σου, τι modem έχεις, τι ταχύτητα έχεις, Άκου. Δεν είναι μόνο. Ναι, έχεις όλους τους παράγοντες, αλλά η Microsoft δεν έχει κάνει και τίποτα στο κομμάτι αυτό για να μπορέσει να το προωθήσει όπως έχει κάνει η Nvidia. Για παράδειγμα, δουλέψει GeForce Now, έτσι. Το είχε πει και το Digital Foundry, το είχα δοκιμάσει και εγώ πιο παλιά. Η Nvidia λέει ότι το GeForce Now σε αυτό το tier που είναι, ξέρω, πληρώνεις 20 ευρώ το μήνα, που είναι πολλά, με 40-80, μπορεί και παραπάνω λεφτά, έχει latency, λέει, χαμηλότερο από το latency προσφέρει το Xbox Series S συνδεδεμένο στην τηλεόραση. Χριστός και Παναγία. Κατάλαβες. Εκεί, ρε φίλε, είναι smooth εμπειρία. Εκεί είναι εμπειρία smooth, τελεία. Αυτό όμως πρέπει να κάνει. Αν δεν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ναι, δεν μπορείς να μαζέψεις την κονσόλα. Δεν μπορείς ουσιαστικά να αντικαταστήσεις το promotion της κονσόλας με αυτό. Εγώ λέω να σου πω τι γίνεται. Ναι, και η Nvidia συνεχίζει να πουλάει κάρτες γραφικών. Δηλαδή δεν το έχει άκουσες αυτά. Εντάξει, είναι πολύ... η business της Nvidia, ρε φίλε, με αυτό το πράγμα είναι πανέξυπνη. Δηλαδή πανέξυπνη. Έχεις το hardware, έχεις την τεχνογνωσία, έχεις όλα στα παιχνίδια, έχεις τους drivers, έχεις τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή έχεις τον έλεγχο στα πάντα και μπορείς να το φτιάξεις όπως θες και τουλάχιστον έχεις δείξει και λεφτά για να φτάνεις τέτοιες δουλειές. Η Microsoft τα έχει όλα αυτά, έτσι.
Ναι, ρε φίλε, η Microsoft άκουνε. Η Microsoft για μένα το κομμάτι του gaming το έχει πάρει λίγο by the way μέχρι να πάρει την Activision Blizzard και να μεγαλώσει το καρπούζι. Το θέμα είναι ότι τώρα βρέθηκε το καρπούζι, έγινε αγκούρι και κατάλαβε τι θέμα έχει δημιουργηθεί. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι εδώ δεν μπορεί π.χ. να αντικαταστεί την κονσόλα και γι' αυτό θα προσπαθήσει άλλη μια γενιά τουλάχιστον να κερδίσει και αυτά τα 5-6 χρόνια μέχρι να μπορεί τουλάχιστον το hardware να αντικαταστήσει την κονσόλα, λέμε τώρα και τεχνολογίες επικοινωνίας, που και πάλι είναι πάρα πολύ διαφορετικές παράμετροι, γιατί δεν είναι πουλάω μια κονσόλα στην Ελλάδα, πουλάω μια κονσόλα στην Αμερική και έχει την ίδια συμπεριφορά η κονσόλα στην Αμερική και στην ίδια στην Ελλάδα με τα δίκτυα που υπάρχουν. Έτσι. Άρα λοιπόν η Microsoft αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει ότι θα κάνει downgrade πάρα πολύ το focus που ρίχνει στο hardware, θα πουλάει ουσιαστικά τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες της, θα τα πουλάει και σε άλλους, θα έχει και τη δική της κονσόλα by the way για να μπορείς να παίζεις το pass και οτιδήποτε άλλο και γενικότερα νομίζω ότι απλά θα υποβαθμίσει λίγο το κομμάτι της κονσόλας. Θα υπάρχει εκεί, μα νομίζω ότι έτσι και αλλιώς ήδη και η κονσόλα και στις αναρτήσεις και στα social και τα promotion που κάνει και στο TikTok και στο Facebook και στο Twitter παντού η Microsoft, ελάχιστες αναφορές γίνονται στο hardware πλέον. Οι περισσότερες αναφορές είναι στο software και στο pass. Τελεία. Δεν έχει κάτι άλλο να δώσει αυτή η Microsoft. Και καλά κάνει για μένα που εστιάζει εκεί. Γιατί αυτό είναι που πρέπει να πουλήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τη στρατηγική που έχει χαράξει η Microsoft να ασχοληθεί πάρα πολύ με το pass και με το software, καλά κάνει και ασχολείται με αυτά. Όπως και να το κάνουμε. Να συνεχίζει για πέμπτη γενιά να βγάζει ένα μηχάνημα το οποίο δεν τη βγαίνει, τέταρτη, τρίτη, whatever, τώρα μην ασχοληθούμε με τα νούμερα, δεν έχει νόημα. Χίλιες φορές να πουλάει τα παιχνίδια της και στο PlayStation πλέον. Λόγος, άμα είναι να κάθεται να βγάζει ένα hardware και να τη βάζει μέσα ή να μην βγάζει τόσο αυτό που θέλει και να υπάρχει μόνιμη γκρίνια για τον τομέα του Xbox, χίλιες φορές να γίνει μια EA, από το να είναι μια προβληματική Microsoft όπως είναι τώρα στο Xbox. Προβληματική εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά το hardware. Γιατί όλα τα divisions στα άλλα, δηλαδή το Game Pass αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνει, προσπαθεί να το ανεβάσει, βασικά προσπαθεί να πάρει περισσότερα λεφτά από τους ίδιους ή λίγο παραπάνω, περιμένει σίγουρα τα παιχνίδια, δηλαδή. Τώρα, αυτή την περίοδο, δεν ξέρω τι παιχνίδι υπάρχει να σου πει, ρε παιδί μου, ότι μπες στο Game Pass. Το κουνίτσου γκάμ που βγαίνει τώρα την Παρασκευή δεν έχει νόημα. Περιμένουμε Call of Duty, περιμένουμε Indiana Jones, περιμένουμε Doom. Οπότε εκεί θα αλλάξει το πανηγύρι. Εκεί θα δούμε και με τη δυναμική που θα έχει αποκτήσει και από τα παιχνίδια της Activision Blizzard. Τι θα μπορεί να κάνει με το Xbox και το κομμάτι του Pass. Περιμένουμε. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλο debate αυτό. Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα το τι θα προκύψει. Θα δούμε και στην Gamescom τι θα πει που θα έχει μεγάλη παρουσία. Δηλαδή, αν δεν ενδιέφερε το κομμάτι του λογισμικού, δεν θα ασχολούταν με την Gamescom εκείνη. Δεν ασχολείται η Sony, ας πούμε, που είναι leader στην αγορά και η Nintendo. Λοιπόν, πάμε. Τζουμαρού 87. Καλησπέρα. Το σχόλιο μου στην προηγούμενη εκπομπή ήταν ηρωνικό αστείο για την Nintendo επειδή κόβει μηνύσει δεξιά-αριστερά. Το θα δείτε ότι θα πάθετε λίγο, δεν πήγαινε για εσάς, αλλά και καλά για τους συγγραφείς του λεξικού. Πώς γίνεται να μην το πιάσετε με την πρώτη. Κάντε αντιγραφή επικόλυση στο σχόλιο για το τσεκάρτε. Είχε γράψει να ενημερώσει κάποιο την ηγεσία τη Nintendo το λεξικό τη Oxford περιέχει τη λέξη Switch. Δεν κατάλαβα με ποιο δικαίωμα. Λέει τώρα δεν θα πάθει. Okay. Ναι, ότι και καλά θα κάνει μηνύσεις στο λεξικό στην Oxford επειδή έγραψε το Switch μέσα. Καλά, εντάξει. Η Nintendo συνεχίζει να κάνει μηνύσεις εκεί πέρα και έχει κυνηγήσει όλα τα forks του Yuzu που υπήρχαν στο GitHub και τα σχετικά. Καλά, εντάξει. Συγγνώμη. Πάμε. Νίκες. Και συνεχίζει με λέω σχόλιο. Δηλαδή τώρα που ο τύπος έκανε την πατέντα με το Doom και το ρητικό βοδίδι, μπορούμε να πούμε το Doom Beep. Μην μου πείτε τώρα ότι αυτό το πιάσετε με την πρώτη. Αυτό το πιάσαμε κανονικά. Αυτό το πιάσαμε και με τα χέρια. Λοιπόν, μπράβο. Ο Πάνος Γκίκας. Το εννοώ. Ο Πάνος Γκίκας, 7368. Μπράβο για την υπέροχη δουλειά που κάνετε. Ελπίζω να ανέβει στο κανάλι ανελική παρουσία του Watch Ultra. Άμα μας το στείλει Samsung, θα το παρουσιάσουμε. Το θέμα είναι ότι όταν θα το στείλει, θα πρέπει για να κάνουμε αναλυτική παρουσίαση να έχουμε ταυτόχρονα και συσκευή τηλέφωνο της Samsung για να μπορούμε να δούμε όλες τις δυνατότητες. Προς το παρόν έχω εγώ εδώ, δεν έχω προλάβει καν να τα ανοίξω, τα fold και flip εκεί πέρα για να τα παρουσιάσουμε. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για Samsung τώρα. Τελειώσαμε τα σχόλια. Πάνε αυτά. Θα μιλήσουμε για. Πάμε στους φίλους μας. Ρομποτικές σκούπες. Έχεις πάρει σκούπα στο σπίτι. Εσύ έχεις δεν έχω πάρει, αλλά έχω ακούσει ότι είσαι φουλ ενθουσιασμένος όσες φορές και να μιλάμε γι' αυτό. Είναι δυνατόν να μην έχεις πάρει ρομποτική σκούπα? Το σκεφτόμουν. Ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Πραγματικά, τώρα εδώ ας πούμε. Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus, τώρα γράφει και δώρο Smart Air Fryer, δεν ξέρω αν ισχύει, κάτω στην περιγραφή γράφει έως 2 έκτου, ενώ εμείς είμαστε ένα μήνα μετά, μπορεί και να ισχύει, μπορεί και όχι. Αλλά ρε παιδί μου, το να έχεις, εγώ έχω ρομποτική σκούπα, ξέρω τώρα, 4 χρόνια, 3,5. Πολλά χρόνια, 4. Θυμάμαι ότι μου το έχεις πει πάρα πολλά χρόνια. Ναι, και είχα πάρει μία εγώ και είχα κάνει δώρο και μία στον αδερφό μου και τώρα που θέλω να, που μετακόμισε μάλλον σε καινούριο σπίτι μεγαλύτερο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και είναι μόνη της,
Της λέω, θα σου πάρω μία σκούπα. Όχι, μου λέει, θέλω να το κάνω μόνη μου, γιατί που θα πηγαίνει παντού και αυτά και τέτοια. Έτσι λέω, ρε μάνα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, οι ρομποτικές σκούπες, παιδιά, τώρα δεν είναι, δεν είναι gaming, αλλά για έναν άνθρωπο σαν και εμάς που έχει μια οικογένεια και έχει δουλεύει και θέλει να έχει το σπίτι του καθαρό χωρίς να πολύ ασχολείται, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Πατάς ένα κουμπί το πρωί την ώρα που φεύγεις, τσεκάρεις και την πρώτη φορά όπως είναι η διαδικασία για να ξέρεις τώρα που θα πάρεις σκούπα και εσύ έτσι θα πάρεις από τη Xiaomi. Αρχικά μπορείς να πεις ότι το έχω ξεχάσει και το βάζω από το σπίτι μέσω τέτοιου ότι ξεκινάει. Ναι ρε, μα, ρε μαλάκα. Και εγώ, εμένα η δικιά μου είναι παλιά, γιατί τώρα αυτές εδώ οι καινούριες, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η X20+, έχουν τον κάδο, το βλέπεις τον κάδο πάνω. Ναι. Αυτή λοιπόν τι κάνει, ουσιαστικά είναι η σκουπίτσα εδώ πέρα κανονικά, η οποία έχει το λίνταρ της μπροστά, αυτό εδώ πάνω, την γκαμπούρα, η οποία τσεκάρει και με λέιζερ το χώρο για να ξέρει που να κάνει αφού σαρώσει το χώρο πρώτα. Έχει και κάμερα μπροστά για να βλέπει που πηγαίνει και να σταματάει πολύ εύκολα. Και όταν τελειώσει τον χώρο, αυτή έχει 6.000 PA μοτέρ, το οποίο σημαίνει ρουφάει. Και όχι μόνο τις τρίχες της γάτας, και την ίδια τη γάτα μπορεί να ρουφήξει. Ναι, με 6.000 PA, με ένα δικιά μου ξέρω, έχει 3.000, έτσι, και του κρατάει το σπίτι καθαρό. Μετά όταν γυρνάει στον κάδο και κάνει ένα και τα αδειάζει όλα στη σακούλα που έχει μέσα ο κάδος. Οπότε αυτό που κάνω εγώ εδώ και χρόνια, πρέπει να αδειάζω τη σκούπα τη δικιά μου, γιατί δεν είχα πάρει με τέτοιο κάδο, δεν υπήρχαν τότε. Δεν χρειάζεται να το κάνεις, που είναι και λίγο μπίχλα η όλη φάση. Γιατί αυτή γυρίζει και βγάζει μια σακούλα από εκεί πέρα και τελειώνει όλη η υπόθεση. Αυτή επίσης, ούτε η δικιά μου το κάνει, γιατί ξαναλέω ότι την είχα πάρει χρόνια πριν και πρέπει να την αλλάξω. Έχει και, βλέπεις εδώ πέρα, κοίτα εδώ τι δείχνει εδώ, έχει μέσα και το χώρο για τη σκούπα, αλλά έχει και χώρο που βάζεις νερό, το οποίο το χρησιμοποιεί για να σφουγγαρίζει και όταν γυρίζει πίσω η σκούπα, πλένει τα πατάκια που έχει κάτω, πλένει και τα στεγνώνει. Ναι, αφού κάνεις το σφουγγάρισμα, έτσι. Και εσύ απλά πρέπει να αλλάζεις το νερό όταν βγάζεις μια στο τόσο για να βλέπεις το πέρα. Δεξαμερί νερού 4 λίτρα. Δηλαδή πολύ εύκολα, έτσι. 280 τετραγωνικά λέει η δοχή. Μένει ένα δοχείο νερού που έχω στήσει σφουγγάρι 280 τετραγωνικά. Ναι, δηλαδή σφουγγαρίζει και σκουπίζει μόνη της, γυρίζει και πλένεται και καθαρίζεται μόνη της. Σου λέει 75 μέρες. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ξαρτάται πόσο βρώμικο είναι το σπίτι σου τώρα. 10 δευτερόλεπτα κάνει το μοτέρ για να αδειάσει τον κάδο της σκούπας και να μπει στη σακούλα που έχει βάσει ουσιαστικά. Τώρα 75 μέρες έχει να κάνει προφανώς και με πόσο σκόνη κάνεις, αλλά θα την αλλάζει πολύ συχνά, λίγο συχνά, όχι πολύ συχνά, μπερδεύτηκα, την σακούλα και σου λέει όλα αυτά εδώ πέρα, βλέπεις αυτόματος καθαρισμός, πλένει τις βάσεις. Δεν ξέρω γιατί δεν έχεις πάρει σκούπα, πραγματικά, έτσι, πραγματικά. Βλέπεις εδώ πέρα, αυτόματο ανασήκωμα για στέγνωμα αέρα. Αυξημένη απόδοση στεγνώματος. Να σηκώνεται αυτά. Επίσης, όλες αυτές οι σκούπες καταλαβαίνουν, όπως είναι η 20+, καταλαβαίνει όταν σφουγγαρίζει και πηγαίνει πάνω σε χαλί, καταλαβαίνει ότι είναι σε χαλί και τα βουρτσάκια που χρησιμοποιεί που περιστρέφονται, τα σηκώνει πάνω για να μην βρέχει το χαλί. Δηλαδή, και εδώ που σου λέει την πλοήγηση, όπου φτιάχνεις πολλούς χάρτες, έχει και το LDS. Το λέιζερ που είναι αυτό η καμπούρα που είσαι από πάνω, αλλά έχει και την κάμερα μπροστά για να βλέπει. Φτιάχνεις τον χάρτη, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορείς να το στείλεις σε οποιοδήποτε σημείο θες εσύ μέσα στο σπίτι, σε οποιοδήποτε δωμάτιο, άμα θες. Δηλαδή, αν πέσει μια βρωμιά κάπου, ρε παιδί μου, ξέρεις, άρχισε το παιδί στο δωμάτιό του, ψίχουλα κτλ. Να, κοίτα. Ναι, εδώ πέρα δείχνει το χάρτη τώρα. Αυτό έχει τα room, τα ονομάζει και εσύ μπορεί να του πει πήγαινε καθάρισε με το room 1 ή το room 2 ή το room 8 ή κάνει το όλο το σπίτι ουσιαστικά. Okay. Έτσι. Ή μπορεί να βάλει με το κινητό σου να το βάλει να το δώσει στην κόρη σου και να δώσει το joystick που έχει πάνω και να τη πει πήγαινε καθάρισε μονάχα πάνω σε αυτό το σημείο με το joystick. Έτσι. Υποστηρίζει Google Home και Alexa, αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ εντάξει, βέβαια και εμένα υποστηρίζει Google Home και το μόνο που κάνω ουσιαστικά είναι να πηγαίνω. Κάθε πρωί βάζω στο ρολόι εδώ πέρα που έχω το Xiaomi το Watch 2 και του λέω start cleaning και ξεκινάει να καθαρίζει. Αλλά όμως σου λέω, εμένα δικιά μου την έχω χρόνια πρέπει να πάρω καινούργια πια, παρόλο που κάνει τη δουλειά της. Απλά εγώ για παράδειγμα στη δικιά μου κάθε 6 μέρες που γεμίζω ο κάδος πρέπει να την ανοίγω, να την καθαρίζω, να βγάζω τις τρίχες, να κάνω όλα αυτά. Σφουγγάρισμα δεν υποστηρίζει, ενώ εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, έτσι. Και είναι και 6.000 PA, δηλαδή. Ξέρω πραγματικά τόσο δυνατό. Και το βασικό σε αυτές είναι ότι ρε παιδί μου δεν χρειάζεται να είσαι στο σπίτι. Συνήθως, ξέρεις, μπορεί να τη βάλεις έτσι όπως είναι το σπίτι μου, όλα τα έπλυπα παντού για να κάνει κάθε μέρα την ώρα που λείπεις εσύ, ούτως ώστε να το έχεις σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και άμα θέλεις εσύ
πιο καλά, να, αφού τσεκάρεις τους χάρτες και τέτοια, άμα σε κάποια σημεία ξέρεις κάτω από τραπέζια που έχουν πολλές καρέγγλες γύρω-γύρω και αυτά δεν πηγαίνει και εκεί μαζεύεται σκόνη, μπορείς και μια φορά την εβδομάδα να σηκώνεις και μια καρέγγλα για να μπορεί να πάει από κάτω και να το κάνει. Okay. Εγώ έτσι κάνω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τη βάζουμε κάθε μέρα να κάνει τη δουλειά της, πατάω το κουμπί και τη βάζουμε. Δηλαδή πριν κατέβω εδώ, πατάω το κουμπί και ξεκινάει ουσιαστικά. Αλλά σου είπα, εμένα... Είναι φρεσκαρισμένο το σπίτι βασικά, είναι καθαρό το σπίτι κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο καθαρό κάτω, επειδή ακριβώς είναι καθαρό κάτω, είναι καθαρό πιο πολύ καιρό και στα ράφια παντού. Γιατί αυτή η σκόνη που πέφτει κάτω και μετά, άμα δεν σκουπίσεις εσύ, ανακυκλώνεται και πηγαίνει παντού, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί δεν έχεις ρομποτική σκούπα. Δηλαδή, εγώ αν σήμερα, αν δεν είχα ρε παιδί μου σήμερα, δηλαδή αυτήν εδώ πέρα το σκέφτομαι για τη μάνα μου. Γιατί τώρα στη μάνα μου να τη λέω κάθε εβδομάδα πήγαινε. Βγάλε τον κάδο. Ξέρεις, μπορείς να πάρεις μια απλή ρε παιδί μου. Έχεις Xiaomi και άλλες που είναι πιο απλές χωρίς τον κάδο. Αλλά αυτό εδώ πέρα ρε παιδί μου δεν θα χρειάζεται να κάνει τίποτα. Δεν θα χρειάζεται να κάνει τίποτα. Όχι, είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Εγώ είμαι φαν από την πρώτη στιγμή που είδα τις πρώτες ρομποτικές σκούπες που κάνανε δουλειά που είχαν LIDAR. Στον Κοτσόβολο το είχαμε κάνει τα πρώτα επεισόδια. Λέω εντάξει, είναι η μεγαλύτερη, και το εξακολουθώ και το λέω μέχρι σήμερα, είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη τεχνολογική που έχει γίνει ποτέ. Και η Xiaomi έχει μεγάλη εμπειρία και προϋπηρεσία στις ρομποτικές σκούπες, έτσι. Δηλαδή, η Xiaomi έχει εμπειρία όχι, στις ρομποτικές σκούπες όμως είναι πολύ δυνατή και στην Ελλάδα και έχει και εμπειρία και είναι και καλή. Έχει ωραία μοτέρ, το software της είναι πολύ καλό, είναι μέσα στο Xiaomi Home, δηλαδή μέσα στο home, μέσα στο σπίτι, στην εφαρμογή που έχει και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες συσκευές της Xiaomi. Εγώ έχω κάμερες, έχω συναγερμό, έχω λάμπες, φώτα, ιστορίες και τέτοια. Τα έχω όλα από εκεί μέσα, έτσι, μέσα στο Xiaomi Home, στο Mi Home, βασικά έτσι λέγεται το Xiaomi Home, στο Mi Home και τα βλέπεις από εκεί, βλέπεις τους χάρτες, μπορεί να έχεις μέχρι 3-4 χάρτες ξεχωριστούς, δηλαδή ακόμα και αν έχεις ένα εξοχικό που λέει ο λόγος και πηγαίνεις μια φορά κάθε καλοκαίρι για ένα μήνα, την παίρνεις μαζί σου. Έχει κάνει το χάρτη και σου καθαρίζει και αυτό. Δεν χρειάζεται ξανά. Δηλαδή, μια φορά το σκανάρι, ξέρεις, γυρνάει το σπίτι, φτιάχνει το χάρτη και του λες: σήμερα θα κάνεις εδώ πέρα. Την παίρνεις μαζί σου και κάνεις τέτοιο. Πέρυσι, γιατί έχω δύο ρομποτικές σκούπες, είχα πάρει και μια δεύτερη φθηνή, την είχα βρει μια Xiaomi πιο φθηνή. Πέρυσι, λοιπόν, είχα πάει διακοπές σε ένα σπίτι, δωμάτιο τέλος πάντων. Μας είχε πει ρε παιδί μου ο τύπος ότι εμείς δεν κάνουμε καθαριότητα. Το δωμάτιο. Θα σας αλλάξουμε τα σεντόνια ξέρω, κάθε 3-4 μέσα, αλλά δεν κάνουμε καθαριότητα. Και λέω: ρε φίλε, τι κάθομαι εγώ να καθαρίζω με σκούπα. Δεν είναι δυνατόν. Την πήρα αυτή τη Xiaomi που είχα μαζί μου. Έτσι, στο. Έκανε το σκάνερ και κάθε μέρα πηγαίναμε στην παραλία καθάριζε το σπίτι. Α, ωραία λύση. Ναι. Και αν έχει κανένα εξωτερικό και φεύγει μέρες πολλές, τώρα δεν είναι και κανένα μπόγο να πει ότι δεν μπορεί να το δει. Είναι αδύνατο. Είναι εύκολο να μετακινήσει. Εντάξει, άμα έχει εξοχικό. Προφανώς δεν έχεις τόσα πολλά πράγματα να πάρεις μαζί σου γιατί έχεις πράγματα στο εξοχικό σου. Ναι, μωρέ, αλλά να σου πω κάτι. Άμα έχεις και ένα εξοχικό στο οποίο όμως και μένεις και πολλές, δηλαδή φεύγεις ένα τρίμηνο από εδώ που λέω εγώ τώρα. Α, καλά, δεν το συζητάμε, ρε. Ναι. Γεια σου. Έχεις πάρει αγκαλιά. Ναι. Όσο λέω, όχι, αυτή είναι εδώ. Η τιμή της είναι πολύ καλή για όλα αυτά που προσφέρει. Νομίζω ότι. Τώρα θα την κανονίσουμε εδώ πέρα, την πάρω στη μάνα μου. Σου λέω, μου λέγε η μάνα μου, α, σε με θέλει να καθαρίζω εγώ το σπίτι και πού θα πηγαίνει από εδώ και πού θα πηγαίνει από εκεί και λέω εσύ. Λέγαμε τον αδερφό μου, λέω ρε εσύ, δηλαδή πραγματικά και μόνο το γεγονός ότι... Θες να ταλαιπωρήσε βασικά, ναι. Ωραία ρε μάνα, θα της πω, δεν θα έχω πει, γιατί εκείνη την ώρα που τα έλεγε ήμουν λαλημένος, λέω τι μου λέει. Ρε μάνα, θα της πω. Οκ, εσύ θες να καθαρίζεις το σπίτι γιατί σε κάποια σημεία πιστεύεις ότι δεν θα πηγαίνει, γιατί δεν θα πηγαίνει κάτω από τις καρέκλες. Ωραία, πες ότι δεν θα πηγαίνει. Γιατί να πρέπει να καθαρίζεις όλο το σπίτι και να μην καθαρίζεις μόνο στα σημεία που δεν πηγαίνει. Για πες μου. Όχι, και είναι η φάση. Φεύγω να πάω στη λαϊκή, φεύγω να πάω να ψωνίσω. Ναι, ρε! Οτιδήποτε, και τα αφήνει πώ μια βόλτα, τα αφήνει και το κάνει. Λέει γυρίζει και το σπίτι είναι καινούριο. Βασικά έχει πολύ λιγότερη σκόνη και οτιδήποτε άλλο από ό,τι το εξαφανίζει. Είναι καινούριο γιατί κάθε μέρα, άμα τη βάζει κάθε μέρα, γιατί αυτή είναι η λογική στι ρομποτικέ κούπε. Και με αυτήν εδώ πέρα που έχει και τον κάδο, σου λέω τον πάνω από τη σακούλα που κρατάει 70 μέρες. Δεν σε νοιάζει. Πατά το κουμπί και φεύγει. Άμα είσαι μέσα στο σπίτι, μπορεί να τη βάζει να καθαρίσει. Γιατί να μην μπορεί. Σε αποφεύγει άμα δει, δηλαδή. Άμα πες ότι βάζω εγώ εκεί μέσα στο γραφείο μου και κάθομαι. Ναι. Θα δει ότι μπορεί να πάει και θα φύγει. Απλά δεν σβήνει το σημείο ενός στο χάρτη. Το κρατάει το σημείο απλά. Ναι, ρε. Φαντάζομαι... Ναι. Εννοείται. Μα και το χάρτη. Μετά να το ρε, πεις εγώ, αφού φύγεις, με το LIDAR και με την κάμερα βλέπει και τα μπαλκόνια ότι υπάρχουν. Ουσιαστικά okay. Τα βλέπει όλα. Έτσι, άμα είσαι ανοιχτά τα παντζούρια ξέρεις, και βλέπει τα μπαλκόνια έξω, βλέπει τον χώρο έξω. Αν την αφήσει, θα πάει έξω. Για να, στην πρώτη φορά που θα κάνεις τη χαρτογράφηση.
Επίσης, μπορεί να τη βάλεις να κάνει σημεία που είναι εκτός χαρτογράφησης, βάζοντας πάνω στο χάρτη, με το χέρι σου σε ένα σημείο να σχεδιάσει και να πάει εκεί να κάνει. Okay. Ή μπορεί να τη στείλει με το joystick που έχει πάνω στην εφαρμογή. Έχει ένα digital joystick και την ελέγχεις έτσι κανονικότατα. Δηλαδή, τέλειο. Τέλειο. Τελειότατο. Λοιπόν, είναι. Το link θα το βρείτε στην περιγραφή για να την βρείτε τη σκούπα. Xiaomi Robot Vacuum P20 Plus και γράφει δώρο Smart Air Fryer Pro 4L. Είναι στο. Τώρα που το ψάξα, νομίζω ότι δεν το έχει το δώρο. Δεν είναι επίσημο. Μπορεί να έχει μείνει καταχώρηση στο site των παιδιών, αλλά από ό,τι είδα τώρα στα site δεν είναι πολύ με το συγκεκριμένο. Μπορεί να το έχουν μονάχα στο δικό του το κατάστημα. Α, ναι, μπορεί να. Ναι, άμα είναι από το τέτοιο, ναι, μπορεί. Αλλά τέλο πάντων, από όποια να θέλετε να το ψωνίσετε, είναι μια εξαιρετική αγορά, ειδικά άμα είστε στην κατάσταση δική μου που δεν έχετε. Δηλαδή, ρε φίλε, θα σε κάνω άνθρωπο. Σου έφτιαξα μονταρισμένο. Τώρα θα πάρεις τη ρομποτική σκούπα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έχουμε τρομακτικές εξελίξεις αυτές τις μέρες. Μία τρομακτική εξέλιξη έχουμε. Έχω σκουτσάκι OLED με μπλε και κόκκινο χρηστή. Εγώ το δικό μου το άφησα πάνω. Λοιπόν. Έσκασε σαν βόμβα. Έσκασε το πρωί της ίδιας ημέρας που βγήκε η είδηση στο Capital, που έγινε διαρροή και από ό,τι κατάλαβα δεν έχει γίνει διαρροή σε δημοσιογράφο. Έσκασε λοιπόν το θέμα εκεί. Τι εννοείς δεν είχε γίνει διαρροή σε δημοσιογράφο? Δεν είχε γίνει, είχε γίνει σε στέλεχος. Α. Και το στέλεχος έδωσε την πληροφορία στη σύνταξη και το φτιάξε. Τέλος πάντων, βγήκε το θέμα στο Capital από ό,τι κατάλαβα. Πρώτα, Κοσμοτέ και Νόβα συνεργάζονται. Κοσμοτέ TV. Δηλαδή, άμα συνεργάζονται Κοσμοτέ και Νόβα, γιατί να μην συνεργάζονται PlayStation και Xbox? Θυμάσαι, σωστό, θυμάσαι κάποια χρονιά που υπήρχε η μεγάλη αντιπαλότητα με Gantenna που είχαν κάνει κάποια εορταστικά προγράμματα κοινά και είχε και τα δύο λογότυπα πάνω και είχαν πάθει σοκ τότε στην ειδική τηλεόραση. Γιατί δεν ρε φίλε, τα πάντα λύνονται όταν τα λεφτά μπαίνουν στη μέση. Λοιπόν, για όποιον δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται, που θεωρώ ότι είναι αδύνατο να έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται, η Κοσμοτέ και η Νόβα ανακοίνωσαν μια συνεργασία για το αθλητικό περιεχόμενο. Να το σημειώσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μιλάμε μόνο για το αθλητικό περιεχόμενο. Οι δύο πλατφόρμες λοιπόν τι θα κάνουν? Στη Νόβα θα μπορείς να βλέπεις τα κανάλια τα Κοσμοτέ Sport και στην Κοσμοτέ θα μπορείς να βλέπεις τα Nova Sports. Με μια εξτρά συνδρομή. Με μια εξτρά συνδρομή. Τι γίνεται τώρα εδώ? Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί μέσα στο μενού και των δορυφορικών συσκευών συνδέσεων και των ιντερνετικών συνδέσεων. Η Nova δεν έχει δορυφόρο πια. Σοβαρά, δεν ξέρω. Έχω εγκαταλείψει το δορυφόρο εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια. Νομίζω η Nova δεν έχει πια δορυφόρο. Νομίζω. Σίγουρα. Α, όχι, θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει. Έχουν, δεν μπορεί να μην έχει. Όπως και να έχει, και το δορυφορικό και το ιντερνετικό. Από εδώ και πέρα, τις επόμενες ημέρες θα δείτε να φαίνονται και τα κανάλια της άλλης πλατφόρμας, τα οποία θα είναι κλειδωμένα. Από τις 23 του μήνα, η οποία είναι μία εβδομάδα 23, μετά την έναρξη. 23 Αυγούστου, όχι Ιουλίου. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, τη Super League. Το σημειώνω γιατί μερικοί νομίζω ότι θα γίνει στην πρεμιέρα τη Super League. Η πρώτη αγωνιστική τη Super League είναι 17-18. Αλήθεια. Ναι. 15-18. Και ναι, το βάζουν φίλε γιατί είναι και εθνική στη μέση, είναι πολλά. Δεν μπορώ να το πάνε αργότερα. Είναι και ευρωπαϊκές συμμετοχές μετά των ομάδων. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός μπαίνει μετά το Σεπτέμβριο, νομίζω, που έχει σταθερά ευρωπαϊκά παιχνίδια, που είναι η μόνη ομάδα που θα παίξει σίγουρα σε όμιλο. Νομίζω. Ναι, ναι. Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά μετά. 17-18 λοιπόν ξεκινάει η Super League. Από τις 23 του μήνα Παρασκευή, Αυγούστου, θα μπορούν να βρουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου κυρίως και του μπάσκετ και του WRC. Του ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Εγώ θέλω να βάλω στην Κοσμοτέ που έχω τα κανάλια της Νόβα για να βλέπω την Ευρωλίγκα. Εσύ στην Ευρωλίγκα πας, ρε φίλε, και θες τώρα να τέτοιο. Δηλαδή, γιατί αυτό μαστιγώνεσαι, πουλάκι μου. Αλλά θες να βλέπεις. Κοίτα, έχει 2-3 παιδιά που περιγράφουν στην Νόβα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, τους εκτιμώ πάρα πολύ. Και τέλος πάντων, τα συζητάμε και μεταξύ μας πολλές φορές αυτά, γιατί μου στέλνουν και εμένα για την εκπομπή του, στέλνουν και εγώ για τα δικά του για τις μεταδόσεις. Έχει λοιπόν το εξής, θα ισχύει. Θα μπορείτε, η Κοσμοτέ ανακοίνωσε πρώτη, έβγαλε ένα δελτίο τύπου και λέει ότι θα μπορείτε με συν 3 ευρώ, σημειώνω αυτό εδώ γιατί πάρα πολλοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Συν 3 ευρώ στην επίσημη τιμή του Κοσμοτέ Sport του πακέτου ή του full πακέτου. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει αυτό. 3 ευρώ θα είναι η τιμή που θα προσθεθεί στο βασικό πακέτο το οποίο υπάρχει με τον επίσημο τιμοκατάλογο της Κοσμοτέ TV αυτή τη στιγμή στο site. Που είναι 20, 20,
4,25 νομίζω και 30-28 είναι το full. Σε αυτή τη τιμή θα μπουν 3 ευρώ. Αν έχεις πάρει κάποιο promotion που τα 23 ευρώ του πακέτου τα έχεις πάρει στα 20, δεν θα είναι 3 ευρώ, θα είναι παραπάνω. Κατά μέσο όρο, πρόσεξε, θα φτιαχτούν πακέτα από τις τελευταίες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγες μέρες πριν ανοίξει, πριν φτάσουμε στις 20 οδόου, δηλαδή πριν το 15 Αύγουστο όμως νομίζω θα ανακοινώσουν για να είναι ο κόσμος εδώ. Θα ανακοινωθούν τα πριν το 15 Αύγουστο θα είναι ο κόσμος εδώ. Καλά, εντάξει. Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα. το κάνεις και τηλεφωνικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είσαι, παίρνεις την εξυπηρέτηση, είσαι, παιδιά, ενεργοποιείς αυτό ή το κάνεις μέσα από το app. Τι θα γίνει λοιπόν. Θα έχεις την τιμή του πακέτου σου, θα φτιάξουν βασικά καινούργια πακέτα. Θα είναι τα πακέτα τα αθλητικά και το πακέτο το full. Το οποίο θα έχει και τα αθλητικά της Nova μέσα και θα βγουν οι επίσημες τιμές οι καινούργιες τότε. Οι τιμές αυτές λοιπόν θα είναι συν 3 ευρώ κατά μέσο όρο στην Cosmote TV πάνω από τα υπάρχοντα πακέτα. Επί της ουσίας μιλάμε 3 ευρώ πάνω από την επίσημη τιμή λιανικής. Δηλαδή, αν μπει κάποιος σήμερα στο site της Cosmote TV για να αγοράσει πακέτο Cosmote TV, μιλάμε για το πακέτο το αθλητικό, το οποίο είναι το μεσαίο, δεν είναι το entry που έχει τα λίγα. Είναι αυτή τη στιγμή το πακέτο το αθλητικό στα 25 ευρώ. Άρα λοιπόν η Cosmote TV σου λέει ότι εγώ στα 28 θα έχεις και την Nova μέσα, τα Nova Sports. Το πλήρες πακέτο της Cosmote TV αυτή τη στιγμή στα 28. Άρα θα πάει στα 31. Αν εσύ έχεις πάρει το Sports Pack αντί για 25, σου λέω τώρα 23, δεν θα πάει στα 26, θα πάει στα 28. Σε σένα θα είναι 5 ευρώ. Αλλά κατά μέσο όρο είναι 3 ευρώ η αύξηση στην Cosmote TV. Αν έχεις το αθλητικό πακέτο, δεν νομίζω ότι θα μπορείς να έχεις το Nova, δεν έχει λογική. Τι είναι. Επίσης κάτι, ρε παιδί μου, η Cosmote TV ξεκινάει από τα 12 ευρώ, που είναι το πάγιο το μηνιαίο, που είναι το Cinema Pack, που είναι μόνο το κινηματογραφικό. Ναι. 25 πάει το αθλητικό, 28 το full. Ναι. Σου λέει λοιπόν ότι στα 3 ευρώ πάνω στην επίσημη τιμή λιανικής θα είναι και η Nova. Στα αθλητικά όμως, δηλαδή στο μήνυμο πακέτο που έχει αθλητικά που είναι το αθλητικό πακέτο, στα 25 ευρώ. Άρα ναι. Από 28 ευρώ, άμα είσαι συνδρομητής Cosmote TV, θα έχεις και τα Nova Sports. Αντίστοιχα στη Nova. Κάτσε να δω λίγο και τα πακέτα της Nova, γιατί και εγώ έχω το Nova. Της Aeon βασικά. Ναι, ναι. Η Aeon αυτή τη στιγμή. Κάτσε να δούμε, Nova GR. Λοιπόν, τα πακέτα τα Aeon είναι. Ξεκινάνε από τα 11 ευρώ που είναι το απλό και πάει μετά στα 25 το αθλητικό. Και εδώ θα έχουμε το κλασικό συν κάποια χρήματα θα είναι το αθλητικό. Η Nova τι έκανε βέβαια. Η Nova δεν είπε το συν 3, είπε από συν 1. Από συν 1 είπε η Nova, ναι. Το συν 1 όμως παιδιά δεν είναι στο πακέτο της τηλεόρασης, είναι στο triple play. Άρα το συν 1 ισχύει για αυτούς που έχουν ίντερνετ, τηλέφωνο, και τηλεόραση. Μια χαρά είναι αυτό. Έχει... Πρόσεξε. Για εκεί όμως είσαι στα 45-47 ευρώ, ξέρω εγώ. Δηλαδή το συνδυαστικό πρόγραμμα ας πούμε της Aeon που βλέπω τώρα εδώ, ξεκινάει από τα 32 που είναι το Fiber Aeon. Από τα 32 ευρώ που δεν ξέρω αν έχει τηλεόραση. Έχει, δεν ξέρω αν έχει τα αθλητικά. Έχει δύο Nova Sports. Η Nova, ας πούμε, επειδή έχει πολλές διαφορετικές παραμέτρους στα αθλητικά της, δηλαδή τα πολλά αθλητικά τα έχει από το πακέτο που έχει 46 ευρώ. Ναι. Στα προηγούμενα πακέτα, δηλαδή τα απλά της πακέτα που έχουν 32 και 35 ευρώ, έχουν δύο Nova Sports. Έχουν το Prime νομίζω και το Nova Sports 1. Δεν ξέρω αν εκεί θα μπει η Cosmote TV. Σου λέει από 1 ευρώ. Και ουσιαστικά πάμε, δηλαδή σκέψου ότι στα πακέτα τα φτηνά δεν έχει το λογότυπο από κάτω Premier League, ελληνικό πρωτάθλημα, Turkish Euroleague, Bundesliga, La Liga κτλ. Άρα το full πακέτο το αθλητικό είναι στα 46 και στα 50 ευρώ. Σε αυτά λέει θα είναι από συν 1 ευρώ στο πάγιό σου αυτά. Ναι, αλλά αυτά όμως είναι επίσημες τιμές. Συνήθως κανείς δεν τα παίρνει σε αυτές τις τιμές. Μόλις λοιπόν. Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό είπα και την Cosmote TV τι θα γίνει. Στην Cosmote που ξέρω τι. Δηλαδή μου είπαν οι άνθρωποι. Καλά, ναι, στην Cosmote ξέρεις. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται λοιπόν. Θα βγουν τα τελικά πακέτα τις επόμενες εβδομάδες. Φαντάζομαι η δική μου εικασία είναι, δεν ξέρω κάτι πάνω σε αυτό. Μέχρι το τέλος του μήνα νομίζω θα τα εμφανίσουν. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει νόημα. Απλά θα σου πει διαθεσιμότητα θα είναι από 23. Ναι, 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 ναι. Έχουμε λοιπόν αυτό το θεματάκι το οποίο είναι. Η συμφωνία είναι τριετής. Οι δύο εταιρείες παραμένουν ανταγωνιστές, δηλαδή του χρόνου λύγουν πάρα πολλά δικαιώματα ομάδων. Λύγει το συμφωνητικό που έχει Cosmote με Ολυμπιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό, λύγει τη Nova με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Οπότε όλα είναι ανοιχτά σε διαπραγματεύσεις. Μπορούν να χτυπήσουν τα ίδια πακέτα και οι δύο. Μπορεί σε 3 χρόνια που λύγει, ξέρω εγώ, το νέο συμβόλαιο της Cosmote με το Champions League, αν συνεχιστεί, να το χτυπήσει η Nova. Τότε θα αλλάξουν οι μεταξύ τους σχετισμοί
και οι τιμές που θα ζητάει η μία από την άλλη. Δηλαδή, αν πάει όλο το αθλητικό περιεχόμενο που έχει λογότερα στην Nova. Ναι, ή στην Κοσμοτέ. Να είσαι στην Nova και να έχει η Κοσμοτέ, ξέρω εγώ, το Champions League, να ζητά τα ίδια λεφτά. Θα προσπαθήσει αντίστοιχα θα αυξηθεί και το ποσό τη Κοσμοτέ προ την Nova. Επαναλαμβάνω, αν αυτή η συμφωνία παραμείνει. Πάμε για μία τριετία. Ο στόχος αυτής της συμφωνίας ποιος είναι? Να πάνε να πιάσουν αυτούς που με 20 και 20 κάτι ευρώ το μήνα έχουν τα πάντα πειρατικά. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, είναι να σου λογικό. Πω κάτι. Γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχω βάλει Nova Aeon. Γιατί το μοναδικό που με ενδιαφέρει από τα αθλητικά που έχει είναι το μπάσκετ. Έτσι, και το να πληρώνω για τα αθλητικά 30-35 ευρώ το μήνα, λέω εντάξει, όχι, θα πάρω το Eurosport, τη Euroleague TV. Που τα βλέπω αγγλικά ουσιαστικά. Ο αδερφός μου, επειδή ήθελε και τα δύο, έχει και την Nova, έχει και την Cosmote TV. Και τώρα μου λέει, θα κόψω τον έναν από τους δύο, ρε παιδί μου. Γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί είχα το ένα για να βλέπω τις μπάλες της Champions League και τέτοια, και το άλλο για να βλέπω το μπάσκετ και είναι τα υπόλοιπα. Είναι ένα πενιντάρικο. Όποιος πληρώνει και τα δύο το αθλητικά πακέτα, είναι κοντά στο πενιντάρικο, 50 κάτι. Ναι, ναι, μπορεί και παραπάνω. Γιατί αυτή τη στιγμή πας στα 27-28. Ο αδερφός μου το έχει την Aeon, την έχει triple play, ρε παιδί μου, γιατί έχει και το ίντερνετ εκεί έχεις, πέρα. Α, έχει, ναι, η μητέρα μου. Ναι. Και μου λέει, εντάξει, θα κόψω την Cosmote, γιατί έχω το triple play ούτως ή άλλως στην Aeon. Και κουμπώνω εκεί τον Οτέμ. Ναι, και θα βάλω εκεί πέρα τα αθλητικά να βλέπω το Champions League, ξέρω εγώ. Εντάξει, λέω. Και τις άλλες ομάδες ελληνικές, δηλαδή, παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Ναι, γιατί βλέπω τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Την μπάλα δεν ασχολούμαι, ρε παιδί μου, δεν έχω την παραμικρή. Τι δείχνει ο καθένας, δηλαδή πραγματικά δεν έχω. Εγώ που έχω Cosmote τα πάντα σπίτι και πληρώνω μία συνδρομή στην Aeon 25 ευρώ το μήνα, 25 και 31 που είναι το μήνα, εγώ θα την κόψω. Και θα δώσω 3 ευρώ για να βλέπω και την EuroLeague που θέλει να βλέπει κατένα τον Ολυμπιακό. Να βλέπω την. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα που είπες θα την κόψεις. Αυτοί που έχουν συμβόλαια. Εδώ, φίλε, το ερώτημα των 50 εκατομμυρίων. Γιατί το ρωτάσανε πολύ και στο post που έκανες και στο Facebook. Και έχει ενδιαφέρον. Ανέβασα ένα βίντεο, φίλε, στο TikTok για το συγκεκριμένο θέμα και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή 92.000 views. Εντάξει, λοιπόν, λογικό είναι. Έχουν γράψει τα σχόλια του αιώνα από κάτω. Να πούμε σίγουρα. Θα σου απαντήσω αυτό, πλέον. Να πούμε σίγουρα. Δεν ισχύει για επαγγελματικά τέτοια, δηλαδή καφετέρειες και αυτά θα βελάξουν. Αλλά. Εντάξει, παιδιά. Υποτίθεται βγάζουν λεφτά γι' αυτό, ναι, από αυτό. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Θα μου πει βέβαια αν ο άλλος με 28 ευρώ έχει τα πάντα. Εγώ θέλω δύο πράγματα. Καφετέρειες, φίλε, κάτσε. Δεν νομίζω ότι παίζουν με πειρατικά. Όχι, άλλο λέω. Οι καφετέρειες παίζουν με επαγγελματικά που νομίζω κάνει 150 το μήνα. Ναι, τόσο, είναι και πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα βελάξουν στη λογική, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος, ξέρω εγώ τώρα, αν είναι να πάει τρεις φορές το μήνα για να δει την ομάδα του εκεί και να πάρει από ένα καφέ, θα προτιμήσει να δώσει 25-27 ευρώ και να το έχει σπίτι του. Εντάξει, μπορεί όντως. Να το έχει στο κινητό του, να το έχει στο τάμπλετ του. Πρόσεξε τώρα. Επίσης τι αλλάζει. Τρία πράγματα πρέπει να πούμε ακόμα. Το πρώτο. Με την ταυτόχρονη θέαση, επειδή το ρώτησα και λέω, παιδιά, οι Cosmote στα αθλητικά σε πρέπει να δεις ένα αθλητικό. Δηλαδή, σκέψω ότι έβλεπε η Κατερίνα τον Ολυμπιακό, εγώ ήθελα να δω Φόρμουλα 1 και δεν με άφηνε όταν ήρθε. Δεν σε αφήνει. Ναι. Δεν με άφηνε. Και πήρα F1 TV και ήθελα έναν αγώνα να δω συγκεκριμένα που γινόταν χαμός τότε που ήταν πολύ κοντά ο Verstappen με τον Ολυμπιακό. Η Nova δεν έχει θέμα. Η Nova έχει δύο αθλητικά. Δύο. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα, η Cosmote ανεβάζει τα πακέτα από ένα σε δύο αθλητικά ταυτόχρονα. Είτε έχεις Nova μαζί, είτε δεν έχεις. Νομίζω ότι το πακέτο, πρόσεξε, έχω την εντύπωση ότι τα πακέτα τα αθλητικά τα καινούργια που θα βγούνε θα είναι μαζί με την Nova. Δεν θα βγει σκέτο πακέτο αθλητικό, θα σου πει. Κάτσε, περίμενε, φίλε. Εμείς έχουμε τώρα την Cosmote. Εγώ δεν θέλω να βάλω την Nova. Δεν τη βάζω. Λέω τώρα θέλω, αλλά δεν τη βάζω. Σε σένα δεν αλλάξει τίποτα. Εντάξει, τώρα το fragmentation είναι τεράστιο μετά. Είναι πρόβλημα. Πρόσεξε, αυτό. Μπλέκεται, θα σου πω τι γίνεται. Εσύ λοιπόν που δεν θα αποκτήσεις το αθλητικό περιεχόμενο, θα παραμείνεις στα δεδομένα που έχεις τώρα. Αν αποκτήσεις την Nova, η Κάζο, δεν το ξέρω, λέει ότι θα αυξηθούν στα πακέτα αυτά τα καινούρια οι ταυτόχρονες θεάσεις του αθλητικού από μία σε δύο. Δηλαδή θα μπορείς να βλέπεις στην τηλεόραση το ΑΕΚ Ολυμπιακό στην Cosmote TV και να βλέπεις το Πάο Κάρι στην Nova στο κινητό. Δεν θα έχεις θέμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μια λογική. Το τι όρια βάζει κάθε εταιρεία έχει να κάνει σίγουρα και με το γεγονός ότι πάρα πολλοί χρησιμοποιούν το λογαριασμό με δικά τους πρόσωπα, οπότε δεν είναι στο ίδιο νοικοκυριό. Δεν κάνει η Nova και η Cosmote τον έλεγχο σε IP όπως κάνει το Netflix και όπως θα κάνει και το Disney. Δηλαδή, εμείς το Netflix, ας πούμε, στη μάνα μου το έκοψε το δικό μου. Δεν μπορεί να μπει. Σε έφτιαξα άλλο. Ναι, και εμένα, σε μια φίλη που το είχα και πέρα και μία στο τόσο, το κόψανε. Λοιπόν, επειδή δεν κάνει αυτό το πράγμα η Cosmote, σου λέει, ρε φίλε, OK. Για μένα ή θα έπρεπε να το βάζουν στο ίδιο δίκτυο, να έχεις δύο ή τρεις συσκευές, να έχεις και τέσσερις, ρε φίλε, ο ίδιος είσαι.
αν θα έπρεπε, αν συνδέεται από την ίδια IP, ρε φίλε, από το ίδιο δίκτυο βγαίνει, θα έπρεπε να σε αφήνει να βλέπει και δύο-τρει. Τέλος πάντων, οι κανόνες αυτή τη στιγμή είναι αυτοί. Η Κοσμοτέ λέει ότι θα το ανεβάσει. Ναι. Από τη μία στις δύο ταυτόχρονες συσκευές στα αθλητικά και στις τρεις ταυτόχρονα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Okay. Δηλαδή, αν βλέπουν δύο αθλητικά και ένα τέτοιο. Και ταυτόχρονα. Φαντάζομαι θα ισχύει για όλα αυτά όμως, εσύ, όχι μόνο αν έχεις την Nova. Στην Nova δεν. Τι εννοείς. Ακόμα και εγώ, αν δεν έχω την Nova, θα το κάνει. Δεν έχει. Φίλε, πρόσεξε. Αυτό το αλλάζει στο δεδομένο ότι παίρνεις τα αθλητικά της Nova που είναι άλλες ομάδες. Δηλαδή, αν θες να δεις δύο αγώνες, μία στο tablet. Έχει νόημα αυτό που κάνουν. Τα όρια τώρα που, πώς το λένε, τα όρια που έχουν βάλει τώρα κάθε εταιρεία, εντάξει, είναι άλλη ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να σου πω σε αυτό κάτι. Εγώ πάντως στο site που προσπαθώ να δω της Nova, η Κοσμοτέ έβαλε κάποιες πληροφορίες παραπάνω, η Nova δεν έχει βάλει. Η Nova, η ΕΟ τέλος πάντων Nova, έχει δύο σίγουρα στα αθλητικά. Έχει δύο σίγουρα. Έχει δύο στα αθλητικά, ναι. Σίγουρα. Απλά δεν έχουν βάλει κάτι. Κάτσε, βάλανε. Έχουν βάλει ένα Q&A, το οποίο κάτσε να δω, ας πω. Η θέαση των καναλιών θα χρειαστώ νέο εξοπλισμό. Επίσης δεν αλλάζει ο εξοπλισμός, όπως είπαμε. Εντάξει. Και θα είναι και δορυφόρος, όπως είπες, όχι μόνο χάρτα. Θα είναι και δορυφόρος. Ναι. Πρόσεξε. Λέει λοιπόν, από τις 23 Αυγούστου η Nova σου λέει ότι θα έχει τα νέα συνδυαστικά προγράμματα Fiber Aeon Plus με ταχύτητες 50 έως 1 Gbps από μόλις 47 το μήνα ξεκινάει. Okay. Με 28 το μήνα το Aeon Plus, που είναι 25 που βλέπαμε. Ναι. Και το 47 είναι αυτό που είχαμε δει, 40 κάτι. Και όλο τον κινηματογράφο με 21 ευρώ. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Θα παρέχεται και διαφορετικές συσκευές. Δορυφορικός δέκτης. Δεν έχει γράψει για ταυτόχρονα. Ενώ η Κοσμοτέ το έχει γράψει. Εντάξει, η Aeon, επειδή έχει ούτως ή άλλως δύο, μπορεί να μην χρειάζεται να τα αλλάξει. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό θα το δούμε, παιδιά. Γιατί θες, ωραία, δεν έχουν βάλει πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που ήθελα να πω επίσης. Είναι αυτό, με αυτούς που έχουν ήδη συνδρομές. Αυτοί που έχουν λοιπόν και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το μεγάλο. Εγώ, ας πούμε, ανανέωσα την Nova εδώ στο σπίτι το πακέτο το Δεκέμβριο. Είμαι στο εξάμηνο σε διετή συμφωνία. Αν μου βάλει κανένα πακετάκι τώρα, καμιά ρήτρα, κανένα 150. Το κάνεις. Δεν ξέρω αν πολύ συμφέρει. Ναι. Γιατί είναι 16 μήνες. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα πληρώνεις. Τι εννοείς. Το μήνα. 25-31 δίνω στην Nova. 25-16 μήνες ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά είναι 300 ευρώ. Ναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η ρήτρα. Ναι. Απλά πρόσεξε, επειδή είδα αρκετούς μου γράψαν στα σχόλια ότι έχουν και τα δύο, νομίζω ότι θα πρέπει κάποιοι να το δούνε. Έχω βέβαια την εντύπωση ότι θα παίξει νομίζω... εξής παράμετρος. Ναι, για πρόσεξε. Πες. Αν σε μια σύμβαση με μια εταιρεία αλλάξει μονομερός το deal. Δηλαδή, αν έρθει η Κοσμοτέ ή η Nova και σου πει ότι αδερφέ, αυτό που έπαιρνε 25 θα το πάρει 28. Αν αυτό που έπαιρνε 20 θα το πάρει 25. Υπάρχει νομοθεσία η οποία σου λέει ότι αν αλλάξει μονομερός, μπορείς να πάσεις χρονική στιγμή να το σπάσεις. Δεν ισχύει καμία ρήτρα. Δεν αλλάζει μονομερός. Γιατί... Μονομερός αλλάζει. Αν μου αυξήσεις το ποσό. Αν στο αυξάνει το ποσό, μου το ζητήσεις. Δεν το αλλάζει μονομερός. Δεν είναι μονομερής η αλλαγή. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Μήπως όμως, θα σου πω τι μαγιά πιστεύω ότι θα κάνουν. Πιστεύω ότι θα κάνουν και οι δύο εταιρείες, θα το αυξήσουν by default το πακέτο το αθλητικό έτσι. Και αυτοί που θα έχουν, για να μην γκρινιάζουν, θα μπορούν να το κόψουν. Εντάξει, έχω αυτή την εντύπωση. Θα δούμε. Είναι ο πιο μεγάλος πονοκέφαλος είναι αυτός. Εντάξει. Για μένα, δηλαδή, ερώτησα διάφορα. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο τέτοιο. Να, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που έχουν και τα δύο. Δηλαδή, γιατί εν τέλει ο στόχος και των δύο εταιριών είναι να κόψουν τα μποξάκια τα πειρατικά. Δηλαδή, σε αυτούς σκοπεύουν που δίνουν αυτά που λες τα 20 ευρώ το μήνα, σου λέει έλα με 20 ευρώ και πάρ' τα όλα κανονικά και μην ασχολείσαι με 25 τέλος πάντων πόσο θα είναι. Έλα, πάρ' τα αθλητικά και μην ασχολείσαι με την πειρατεία, τα έχεις όλα κανονικότατα. Εντάξει, κάποιοι δεν θα το κάνουν γιατί ακόμα και τα 5 ευρώ θεωρούν ότι είναι πολλά και δεν αξίζει να τα δεις και δεν ξέρω. Κάποιοι δεν μπορούν να τα δώσουν. Δεν θεωρώ ότι άμα δεν μπορεί να τα δώσει τα 5 ευρώ ή τα 7 ευρώ παραπάνω. Δεν ξέρω ποιο το νόημα να έχεις ούτως ή άλλως την πειρατεία. Δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχει και άλλη παράμετρος με την πειρατεία, Δημήτρη, η οποία πολλοί δεν την ξέρουν. Με το νέο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί, μόλις τσιμπάνε από τους πειρατές τις λίστες, πάνε αυτά στην ΑΔΕ και σου έρχεται ένα χιλιάρικο πρόστιμο στην ΑΔΕ. Σαν κλεπταποδόχος. Θα πάνε σε τελικό καταναλωτή τα πρόστιμα πλέον. Εντάξει, καλά. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ψηφίζεται νομοσχέδιο σε αυτό. Εντάξει,
Τα ξέρουν τα νομοσχέδια. Εγώ το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, γιατί άμα βγάλουν μια λίστα που έχει μέσα 10.000 ανθρώπους, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε 10.000 ανθρώπους, πώς το λένε, έτσι, 1.000 ευρώ πρόστιμο, σαν κλεπταποδόχο, γιατί πολύ απλά εγώ μπορεί να έχω πληρώσει τη συνδρομή αυτή να είναι και να μην το έχω δει ποτέ. Πρέπει να αποδείξω ότι εγώ το έχω δει και είμαι κλεπταποδόχος. Πληρώνεις, ρε φίλε. Όχι. Άκουσε με. Εσύ πληρώνεις κάτι, μια υπηρεσία. Άμα δεν την έχεις, ναι, πρέπει να αποδείξει ο άλλος για την νομοθεσία, πρέπει να αποδειχτεί, ναι, ότι το έχει. Φαίνεται, ρε φίλε, από το μποξάκι, φαίνεται από το log αυτού νου, γιατί αυτός έχει ένα σερβερ που πουλάει την υπηρεσία. Ναι. Φαίνεται από το log αν έχει συνδεθεί με το MAC address της συσκευής σου. Ρε, μπορεί να έχει συνδεθεί. Εσύ μπορεί να μην έχει ανοίξει ποτέ την τηλεόραση. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Έτσι είναι. Παύλο, έτσι είναι. Όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορείς. Γιατί νομικά μιλώντας, έτσι. Δεν μπορείς να θεωρείς κάποιον να. Πώς το λένε. Δηλαδή, εγώ σου λέω, έτσι. Εσύ έχεις κλέψει ένα αυτοκίνητο. Είναι στον γκαράζ του σπιτιού σου. Έτσι. Και έρχονται στο σπίτι σου αστυνομικοί και βρίσκουν το κλεμμένο αυτοκίνητο στον γκαράζ του σπιτιού σου. Το έχεις κλέψει εσύ, όντως. Θα σε βάλουν φυλακή για κλοπή κατευθείαν ή θα πρέπει να αποδείξουν ότι το έχεις κλέψει εσύ. Καλά, προφανώς. Αυτό σου λέω. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή, ήρθε κάποιος και σου βάλει τον μποξάκι στο σπίτι σου και στο σύνδεσαι κιόλα. Ρε φίλε, εσύ μπορεί να το έκανες γιατί ήθελες να το κάνεις και μετά να το μετάνιωσες και να το έχεις εκεί πέρα και να το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Πρέπει να το αποδείξει όλος, ναι ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι αποδεικνύεται. Δεν ξέρω αν αποδεικνύεται. Από τους servers και από τα log, συνδέεσαι με ένα username και ένα password. Δηλαδή τα μποξάκια αυτά έρχονται με ένα username και ένα password που συνδέονται σε ένα server. Ναι. Αυτά φαίνεται από το log αν έχει συνδεθεί. Έλα, ρε φίλε, πρέπει να μπουν στο σπίτι σου και να βρουν το μποξάκι για να το. Στο σπίτι σου, ρε φίλε. Όχι. Αφού το server έχουν. Παιδιά, πρόσεξε, επειδή έχουν δει λίστα τέτοιου πειρατή, έχει στοιχεία, ναι, πελάτη, ονοματεπώνυμο και τη MAC address του μηχανήματός του. Οκ. Έχουν όλα αυτά. Η IP όμως δεν αποδεικνύει τίποτα από τη στιγμή που είναι στατική. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Η MAC address συνδέεται. Η MAC address, είναι το μηχανάκι. Αν έρθουν και βρουν το μηχανάκι στο σπίτι σου, μπορούν να ταυτοποιήσουν ότι αυτό το μηχανάκι ήταν στο σπίτι σου. Αν δεν μπήκαν στο σπίτι σου, έτσι και στο μηχανάκι το πετάξει στα σκουπίδια και δεν το βρουν εκεί πέρα, δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν ότι εσύ ήσουν εκεί. Θέλω να σου πω τεχνικά μιλώντας, για να οποιαδήποτε. Δεν μπορεί να πετάξει ο άλλος ένα πρόστιμο έτσι, χωρίς. Στην Ελλάδα είμαστε. Καλά, μπορεί, αλλά. Στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί, αλλά νομικά δεν στέκει. Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά υπάρχει το κλασικό ότι πρέπει να αποδειχτεί ότι είσαι ένοχος. Εγώ αναφέρω τι έχει μεταφερθεί σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί για την πειρατεία. Από τη μία. Τα 50 ευρώ το ακούω είναι πολλά, τα 50 κάτι για να έχεις δύο πλατφόρμες συν τις άλλες, το έχουμε συζητήσει αυτό με τις πλατφόρμες. Απ' την άλλη, να έχεις κάτι το οποίο στριμάρει σε μια ποιότητα άθλια, να ξέρεις ότι κλέβεις κάτι. Εγώ είμαι λίγο της μενταλιτέρ, παιδί μου, σε κάποια πράγματα ότι, οκ, ρε παιδιά, δηλαδή από τη στιγμή που πληρώνεται κάποιος κόσμος να φτιάξει κάτι, να παράξει κάτι, δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή είναι μια εταιρεία την όποια εταιρεία. Δεν μιλάω τώρα για την Κοσμοτέ, για την Νόβα, μιλάμε για όλες τις εταιρείες. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα ότι πρέπει να κλέψω και καλά κάτι. Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Εμένα, ας πούμε, αυτό που με τρελαίνει είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν συζητάμε για ένα ποσό στα 25-28 ευρώ το μήνα, που αν το σπάσεις στα 4, σου λέω εγώ, ένα εβδομάδα, έτσι, μιλάμε για 7 ευρώ τη εβδομάδα, 1 ευρώ την ημέρα θεωρητικά. Όχι, δεν το συζητάμε. Αυτό εδώ πέρα είναι αστείο. Προφανώς το αστείο δεν είναι για όλους. Μην λέμε αστεία, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα για όλους. Αλλά στην πραγματικότητα, για αυτόν που θέλει να δει μόνο αθλητικά και δεν τον ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι πολύ λίγα τα χρήματα για να βλέπει όλα αυτά από το να τρέχει στις καφετέρειες, που εντάξει, καφετέρια είναι άλλη φάση, ή από το να κάνει πειρατεία και να πληρώνει ούτως ή άλλως. Δεν σου λέω τώρα πειρατεία που μπαίνει ο άλλος στο link του Μπετάκι εκεί πέρα, δεν ξέρω και εγώ τι, και βλέπει 320. Δεν είναι πειρατεία αυτό, 320-240 ανάλυση, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν λέω αυτό το πράγμα που κάνουν το streaming και τέτοια. Εντάξει, είναι μια χαρά, αυτό θέλουν να χτυπήσουν. Οπότε, θέλοντας να χτυπήσουν αυτό, προφανώς παίρνει μπάλα και κάποιους άλλους, όπως είναι αυτοί που έχουν και συνδρομές και στους δύο, και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που νομίζω δεν θα ασχοληθούν ιδιαίτερα στο να βρουν λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είπαμε, αλλού στοχεύουν. Εντάξει, μπορεί, ξέρεις, με τηλεφωνήματα προσωπικά ο καθένας στον γκρίνια να δώσουν προσωπικές λύσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα δώσουν μια γενική λύση για αυτούς που έχουν και τις δύο συνδρομές, γιατί πολύ απλά. Δεν τους ενδιαφέρει αυτή. Δηλαδή θα φωνάξουν, θα κόψουν τον ένα, θα πάνε στον άλλο, το ξέρουν ότι κάποια στιγμή αυτούς, ένας από τους δύο θα τους χάσει. Είτε είναι σήμερα, είτε είναι σε 6 μήνες, είτε είναι σε 3 μήνες.
Εκτός και αν υπάρχουν αυτοί που έχουν μονάχα τα. Ξέρεις, βλέπουν μόνο σειρές και ταινίες και αυτά και δεν ασχολούνται με τα αθλητικά. Αλλά αυτοί δεν μπλέκονται καν. Ναι. Εγώ πάνω σε αυτό που είπες, όλη αυτή η κίνηση που γίνεται και των δύο είναι σίγουρα ο ένας να τσιμπήσει και κάτι από τους πελάτες του άλλου. Δηλαδή, αυτός που έχει Nova τον θέλει η Cosmote. Αυτόν που έχει Cosmote τον θέλει η Nova. Οπότε σου λέει θα κάνουμε αυτό το deal. Απ' την άλλη, κάτι που βγάζω εγώ σαν πολύ γρήγορο συμπέρασμα είναι ότι. Μήπως δεν είναι τόσοι πολλοί αυτοί που, δεν έχουν, που έχουν και τα δύο πακέτα. Δεν είναι πολλοί. Δηλαδή, εγώ όχι... είμαι σίγουρος ότι δεν είναι πολλοί. Σε σχέση, δεν ξέρω πόσοι συνδρομητές έχει Cosmote, 200.000, 300.000. Συνολικά είναι 1%. Είναι 750.000, 660 κάτι και 400 κάτι Nova. Είναι 1%. Συνολικά είναι 1%. Mm. Από αυτό το 1%, ζήτημα να είναι 10% που έχουν και τα δύο. Δεν πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Μπορεί να λες και πολλά. Μπορεί να λέω και πολλά, δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Αλλά πρόσεξε. Γιατί οι περισσότεροι που έχουν τα αθλητικά συνήθως το κάνουν για να βλέπουν την ομάδα τους ή για να βλέπουν μόνο το Champions League, ξέρω εγώ, γιατί, ή μόνο να βλέπουν μόνο την Premier League. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι κάποιοι λίγοι που τα θέλουν όλα και μπορούν και να τα πληρώσουν. Γιατί και δεν είναι, είναι και λεφτά. Δεν είναι. Δηλαδή, γιατί άμα βάζεις αυτά, βάζεις Netflix, Disney Plus, whatever, ας πούμε, όλα αυτά, είναι πολλά, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αυτή, αλλά σίγουρα. Γιατί άμα βγάλει αυτό το 100 είναι συνδρομητές, φαντάζομαι μαζί με τα business, που είναι πολλά επίσης, έτσι. Ναι, είναι πολλά, είναι σίγουρα. Δεν ξέρω πώς από αυτούς θα πάνε. Η αλήθεια είναι αυτή. Απ' την άλλη, να βάλω και ένα τελευταίο αστερίσκο στη συζήτηση. Για βάλε. Έχει ανακοινωθεί εδώ και κάτι μήνες ότι η Telekom, η γερμανική πρώην Deutsche Telekom, η Telekom λέγεται. Α, ναι. Προχώρησε συνεργασία και για το Netflix. Αυτό έχει από τον και με το Netflix. Έχει παγώσει. Το έχουμε μάθει καιρό πριν. Για το Σεπτέμβριο έχουν πει ότι θα ξεκινήσει με την. Ναι. Από το άνοιξε έχει γίνει αυτό. Άρα, εγώ λέω τώρα, μήπως θα δούμε και κάτι ταυτόχρονα. Δηλαδή, μήπως θα έχει και ένα νόημα. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν εγώ αυτός που παίρνει τις αποφάσεις για την Cosmote, θα τα βγάζα τώρα τα πακέτα. Μα δεν είχαν δηλαδή... πει ότι θα ξεκινήσει. Όχι. Γιατί αυτή η συνεργασία με το Netflix είχε πει η Deutsche Telekom τότε. Telekom τώρα τέλος πάντων, θα ξεκίναγε πρώτα από την Ουγγαρία και από κάνα δύο χώρες από εκεί, έτσι, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, νομίζω θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη όλη αυτή η τέτοια. Δηλαδή έψαξα, επειδή όταν έγινε αυτό έψαξα να βρω και τη φάση της Deutsche Telekom με το Netflix, δεν υπάρχει κάτι. Στο site της Deutsche Telekom, στο γερμανικό, που είναι στα γερμανικά, υπάρχουν τα πακέτα του Netflix μέσα στο site της Deutsche Telekom για να τα ενεργοποιήσει μέσα από εκεί. Αλλά είναι τα ίδια πακέτα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν θα σου το δίνει δωρεάν όπως κάνει η Vodafone με τη Disney. Όχι. Δεν θα είναι τέτοιο. Αυτό που είχαν πει τότε, δηλαδή οι πρώτες πληροφορίες που μας είχαν πει και στο Mobile World Congress, νομίζω μας είχαν κάνει μια κουβέντα, είναι ότι αυτό που θα μπορείς να κάνεις είναι να περνάς τη συνδρομή του Netflix μέσα από τη συνδρομή της Cosmote. Το είχε κάνει και η Vodafone αυτό. Με το τέτοιο, ναι. Απλά δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω όλα αυτή η αλλαγή κάνει των πακέτων. Όχι Telestet, πώς λέγονταν η Aeon πριν γίνει Aeon, πριν γίνει Nova ξανά. Το Filmnet, τι είναι. Όχι μωρέ, κάπως το είχαν κάνει όταν, δεν θυμάμαι τώρα, έχει 800 ονόματα τώρα αυτή η φάση εκεί πέρα. Το είχαν κάνει όταν είχε βγάλει την υπηρεσία, το πρώτο μποξάκι τέλος πάντων τότε η Aeon. Είχε βάλει το Netflix να μπορεί να το αγοράσει, είχε την εφαρμογή μέσα, να μπορεί να το αγοράζει τη συνδρομή να την πληρώνει μέσα από εκεί κατευθείαν. Αυτό ήταν τότε. Κοίτα, όλα αυτά, αυτό όμως το λέω με τη λογική ότι θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα στα πακέτα που θα δίνει η Cosmote και η Nova σίγουρα με το κομμάτι της Cosmote, αλλά γενικότερα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Θα μάθουμε τα πακέτα και όταν τα μάθουμε θα τα δείτε και στο site σίγουρα και θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για μια τρομακτικά μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, στο κομμάτι των τέτοιο. Και πρόσεξε, επίσης, επειδή με ρωτήσανε κάποιοι για το θέμα του μονοπωλίου και αν η επιτροπή τους επέτρεψε. Τους επέτρεψε με έναν αστερίσκο ότι τα πακέτα τους θα είναι διαθέσιμα εμπορικά και σε άλλους. Δηλαδή, αν πάει η Vodafone TV ή το Antenna Plus ή οποιοδήποτε να αγοράσει το αθλητικό περιεχόμενο της Cosmote TV, θα μπορεί να το αγοράσει όπως το αγόρασε η Κινόβα. Όπως το αγοράζει στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας Κινόβα. Α. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μονοπωλιακό, είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο εταιριών και είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο και από τους δύο και σε τρίτον. Δηλαδή είτε ο Antenna Plus, είτε το Earthflix, η Earth ξέρω εγώ να θέλει να το βάλει τα αθλητικά της μέσα εκεί, είτε ξέρω εγώ το οποιοδήποτε άλλο μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω τι νόημα θα έχει, επειδή ακούστηκε τη Vodafone πάρα πολύ, εγώ θεωρώ ότι είναι παράνοια να πάει η Vodafone αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί θα πρέπει να πληρώσει περιεχόμενο σε δύο διαφορετικούς που δεν θα είναι αυτό το 3 ευρώ, δεν θα πληρώσει 3 και 3-6 ευρώ.
και θα πας στη συμβουλή που είναι 9 ευρώ και θα πας στα 16-16 τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, γιατί αυτή τα 3 ευρώ είναι η ανταλλαγή περιεχομένου που ούτως ή άλλως το κάνουν, γιατί δίνει ο ένας περιεχόμενος στον άλλον. Η Vodafone μόνο θα πάρει, δεν έχει να δώσει τίποτα. Σωστό, τι θα δω. Εκτός αν μπει στον deal τέτοιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τον deal του HBO τώρα για την Ελλάδα, ας πούμε. Δεν παίζει. Και σύν της άλλης, το interface της Vodafone TV είναι έτσι κι αλλιώς άπιο. Δεν σκέψου να βάλεις όλο το υπόλοιπο μέσα, τι έχει να γίνει. Για να καταλάβεις, προσπαθούσε να δει η Αναστασία στην τηλεόραση το Game of, όχι Game of Thrones, το House of Dragon. Ναι, το House of Dragon, αυτό το δεύτερο κύκλο που ξεκίνησε. Στη Vodafone TV, ρε παιδί μου, και καταλήξαμε... Ρε φίλε, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν δούλευε τίποτα. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει χειρότερο interface στο σύμπαν. Δεν δούλευε τίποτα. Τέλος πάντων, επίσης, τώρα που λες εσύ με το streaming και αυτά, να πούμε δηλαδή, ένα μεγάλο θεματικό. Να έχεις την υπηρεσία, ρε φίλε, να την πληρώνεις και να μην μπορείς να το ευχαριστηθείς, έτσι. Και πρόσεξε, το HBO, ρε φίλε, που έτσι και λέω στις παραγωγές του, είναι κρίσταλο η εικόνα τους, έτσι. Μα το χειρότερο από όλα είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, που φορτώνεις είτε στο app είτε στην, τέτοια, στο μποξάκι, πας, ξέρω εγώ, που είναι πολύ δύσκολο να βρεις αυτό που θες να δεις ούτως ή άλλως, δηλαδή είναι πανδύσκολο, και πας, ξέρω εγώ, στο House of Dragon και πατάς play κατευθείαν, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει από το πρώτο επεισόδιο και ξεκινάει από το τελευταίο που είναι διαθέσιμο. Δηλαδή, άμα πατά, δεν έχει κρατήσει ότι δεν έχεις δει τίποτα, ας πούμε, και ξεκινάει και... Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν τον ενδιαφέρει. Ξεκινάει από το τελευταίο επεισόδιο που είναι διαθέσιμο. Δηλαδή, ποιο είναι House of Dragon Season 2, εύσυνο επεισόδιο 5 έχει παίξει. Ξαφνικά θα σου δείξει το επεισόδιο. Θα δεις αυτό. Και λες. Τι έχω χάσει. Τι έχω χάσει. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα γίνει με το 4K κανάλι της Κοσμοτέ. Κοσμοτέ έχει το Κοσμοτέ Sport 4K. Ναι, είναι το 4K κανάλι. Ναι. Κοίτα, στο μηχάνημα δεν ξέρω τι δυνατότητες εξόδου έχει το δορυφορικό. Δεν ξέρω κι εγώ. Γιατί είναι πρόσεξε, μιλάμε και άλλα ποσά το δορυφορικό. Έχω την εντύπωση ότι το 4K μέσα από την εφαρμογή τουλάχιστον της Nova θα παίξει. Έχω την εντύπωση. Είμαι περίεργος να δω πώς θα δουλέψει όλο αυτό. Να κάνουν και καμιά κοινή συνέντευξη τύπου να τα ανακοινώσουν και για τυπικά να, ξέρεις, να λύσουν απορίες. Γιατί εντάξει είναι. Δεν νομίζω, θα σου πω κάτι. Δεν νομίζω, διότι από τα δελτία τύπου που βγήκανε. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Καλά, σίγουρα ο καθένας κάνει δουλειά. Δεν βγάλανε ούτε καν την ίδια ώρα τα δελτία τύπου. Ναι. Εγώ νωρίς και τη Νόβα ήρθε μετά από 4 ώρες. Ναι. Και τη Νόβα είχε χτυπήσει στο συν 1 ευρώ. Πάρα πολλοί κόσμος νομίζει ότι στην Νόβα θα πληρώσει 1 ευρώ για να πάει στην Κοσμοτέ. Δεν έχει διαβάσει ότι το συν 1 είναι για όσους έχουν triple play. Κοσμοτέ, βέβαια, δεν έγραφε συγκεκριμένα το συν 3 για τα πακέτα. Δηλαδή, αυτή τη διευκρίνηση που έκανε πριν εσύ, έπρεπε να την κάνει εσύ διευκρίνηση. Δεν το έχω καταλάβει ότι θα είναι 3 ευρώ. Στην τιμή, την επίσημη τιμή, την λιανική σχόλια. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι, για να μην παρεξηγηθούμε και να στοδοθεί ο κόσμος χωρίς λόγο, ότι δεν έχουν γίνει πολλές προσφορές από την Cosmote TV. Δηλαδή, γενικότερα δεν είναι ότι κάποια εταιρεία που έχει βγάλει την Cosmote TV χώμα στα 17 ευρώ, ξέρω εγώ. Οπότε να πεις ότι από τα 17 θα πάει στα 28. Κάποιοι πληρώνουν 18 ευρώ. Ναι, άστο ποιοι πληρώνουν 18 ευρώ. Εγώ σου λέω ότι γενικότερα από την επίσημη τιμή προσφορές δεν παίζουν. Οπότε δεν θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος, το οποίο θα δούνε τώρα τέλος πάντων. Εντάξει, έχουν και άλλα πράγματα όσοι έχουν πακέτα. Τώρα εντάξει, εγώ περιμένω απλά να δω πώς θα αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν ήδη συνδρομή. Δηλαδή, σε μένα, το τι τιμή θα μου πει η Nova για να σπάσω το συμβόλαιο που λήγει σε 16 μήνες από τώρα, σε 18. Ναι. Αλλά ρε φίλε, είναι αυτό που λες. Δηλαδή, και αν μου πει 120 ευρώ, συμφέρει να τα δώσεις. Όταν έχω η συνδρομή του, δηλαδή θα είναι 300 κάτι. Δηλαδή, θα πρέπει να υπολογίσω. Κάτσε τώρα, γιατί εσύ που είσαι καλό στα μαθηματικά. Εγώ θα πρέπει να υπολογίσω το 25,31 που δίνω επί 18 μήνες. Ναι, 25 είναι 100 ευρώ κάθε τετράμινο, 450 ευρώ είναι. 455,58 είναι η συνδρομή που δίνω εγώ. Αν πάω αυτή τη στιγμή το 3 ευρώ το εξτρά επί 16, το πόσο θα πληρώσω είναι 48. Η διαφορά τους είναι 405 ευρώ. Άρα λοιπόν, εγώ αν πάω αυτή τη στιγμή, αν τα δω ξεχωριστά αυτά, ναι. Οπότε πρέπει εγώ να δω τι θα μου δώσει για να σπάσω το συμφωνητικό. Θα σου πει 450 ευρώ και δες. 401, λέει, ξέρεις. Θα σου συμφέρει. Τέλος πάντων, θα έχει πολλή συζήτηση, θα έχει πολύ ψωμί, αλλά τουλάχιστον είχαμε λίγο ενδιαφέρον σε κάτι, καμιά είδηση, γιατί από τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι παίζει. Για πες, γιατί από ό,τι βλέπω έχεις ένα ωραίο πραγματάκι. Λοιπόν, είπα στην αρχή, Asus VivoBook, τώρα εδώ γράφω, έχουμε πάει ήδη στη 1 ώρα και 7 λεπτά, τέλος πάντων δεν πειράζει. Σοβαρά μιλάς. Χορταστικό. Ήταν πολύ μεγάλο αυτό εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε μισή ώρα για την Cosmote. Ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι από τις ειδήσεις, παιδί μου, που είναι ξεχωριστές. Δεν περιμένεις ότι μπορεί να γίνει. Είναι σαν να μου πεις αύριο μεθαύριο ότι
ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα βγάλουν κοινό αρχηγό, ας πούμε, ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, σας έλεγα πριν στην αρχή για το Vivobook S15, αυτό εδώ πέρα το λαπτοπάκι, θα έχουμε σύντομα review λαπτοπάκι. Είναι ωραίο, 15, OLED οθόνη, Παύλο, εντάξει, οθόνη σπάει, τα σπάει, τα σπάει τρεις μέγιστα, είναι καταπληκτική η οθόνη. Είναι λεπτό, 1400 γραμμάρια. Τώρα εδώ προσπαθώ να δω πώς θα το δείξω εδώ, να το, τώρα κάτι φαίνεται. Κοίτα οθονάρα. Με την καμερούλα εδώ πάνω, ωραίο φωτισμένο πληκτρολόγιο, αυτονομία καταπληκτική. Και το βασικό είναι αυτό, ρε παιδί μου, το περίμενα πώς και πώς για να το δω, γιατί είναι, δεν έχει Intel επεξεργαστή, δεν έχει AMD επεξεργαστή. Έχει Snapdragon, Qualcomm, σαν αυτούς που έχουν τα κινητά τηλέφωνα. Είναι ARM αρχιτεκτονικής και είναι πρώτη προσπάθεια, όχι πρώτη, είναι ακόμα μια προσπάθεια της Microsoft με ARM επεξεργαστές. Απλά οι προηγούμενες τα είχαν πάει όλες άπατες, γιατί δεν υπήρχε ούτε το, ούτε το software ήταν, δηλαδή ξέρεις, το translation layer, γιατί για να δουλέψουν όλες τις εφαρμογές των Windows κανονικές, όπως δουλεύουν πώς το λένε, τα Mac με τις παλιές εφαρμογές των Mac με translation layer, το Rosetta που χρησιμοποιούν, έτσι και εδώ χρειάζεται ένα translation layer, ένα emulation συστικά των παραδοσιακών x64-x86 εφαρμογών σε ARM. Δουλεύει καλά αυτό το πρίσμα, όπως το λένε. Δοκίμασα αρκετά. Εντάξει, δεν μπορώ να δοκιμάσω τα πάντα. Προφανώς δεν μπορώ να δοκιμάσω όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι. Αλλά κάνει πραγματικά ωραία δουλειά. Το πιο σημαντικό από όλα, ότι η αυτονομία είναι μεγάλη μαζί με την οθόνη που είναι καταπληκτική εδώ. Δηλαδή την έχω αγαπήσει την οθόνη, υποστηρίζει και HDR και είναι πολύ ωραία χρωματικά και τέτοια. Ωραίος ο ήχος του. Τώρα, όσον αφορά στις θύρες, έχει μια χαρά τα πάντα όλα. Δηλαδή και USB 4 και Type-C USB και γρήγορη φόρτιση και είναι και μεταλλικό και είναι και αθόρυβο και όλα καλά. Περισσότερο εμένα με ενδιαφέρει να δω τι θα γίνει με τις εφαρμογές. Δοκίμασα αρκετές που δουλεύουν. Στα παιχνίδια που δοκίμασα, γιατί μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται που είχαν γίνει ένας χαμός όταν ξέρεις, το προηγούμενο δίμηνο που μιλάγανε για το Snapdragon XL τους επεξεργαστές με τα παιχνίδια τι παίζει, που δείχναν τον Baldur's Gate να δουλεύει και τέτοια. Το έβαλα τον Baldur's Gate να δουλεύει, να παίξει. Έπαιξε. Έβαλα 1080p με medium γραφικά και FSR για να δουλέψει και πήγαινε με 25-30 καρέ, δεν ήταν καμιά τρομερή εμπειρία, αλλά δοκίμασα, έβαλα άλλα 8 παιχνίδια, τα 4-5 δεν φορτώσανε καν. Ghost of Tsushima δεν φόρτωσε καν. Πατάς το play και ξαναγυρίζεις το Steam, δεν έκανε τίποτα. Okay. Το Dying Light 2 το ίδιο, δεν ξεκίνησε καν. Δούλεψε το Shadow of the Tomb Raider και έβγαλα και benchmark, έβγαλε 22 καρέ σε 1080p με medium γραφικά. Τάξη. Okay. Τώρα μιλάμε για ένα laptop που δεν είναι gaming τώρα, έτσι, δεν, απλά εγώ ήθελα να δω τι κάνει και το translation, γιατί είναι το θέμα και αυτής της συμβατότητας που υπάρχει. Okay. Ποιο άλλο έβαλα, εντάξει, πιο indie παιχνίδια έβαλα, το Dead Cells, το οποίο δούλεψε, αλλά σε κάποια σημεία στα γραφικά δεν ήταν καλά, φαινόταν να έχει κάποιες ατέλειες, δηλαδή να υπάρχει κάποιο θέμα με bug στα γραφικά. Το Returnal δεν ξεκίνησε καθόλου από παιχνίδια. Το Hollow Knight από άλλο indie που δοκίμασα, το οποίο είναι indie αλλά 3D, έπαιξε. Και έβαλα και το Riven, το καινούριο αυτό που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το οποίο είναι Unreal Engine 5 και δεν πίστευα ότι θα ξεκινήσει, ότι θα δουλέψει. Ξεκίνησε μετά από πάρα πολύ ώρα, το πήρε μπόλικη ώρα για να ξεκινήσει. Ξεκίνησε, έπαιζε με χαμηλό frame rate, αλλά έπαιξε. Okay. Από εκεί και πέρα, τι άλλα που έκανα. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές, κυρίως open source, οι οποίες έχουν βγάλει έκδοση για ARM κατευθείαν. Δηλαδή είναι native ARM. Έχει, ας πούμε, το Handbrake. Okay. Το Handbrake έχει και native ARM έκδοση, η οποία είναι πολύ πιο γρήγορη από την έκδοση 1086 που δουλεύει με translation. Το Shotcut που είναι ένας video editor έχει native ARM έκδοση. Το 7-Zip επίσης πιο γρήγορο έχει native ARM έκδοση σε σχέση με το 1086, το οποίο σημαίνει, παρόλο που η Microsoft λέει ότι η 1086, το translation layer, το Prism, δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα, σε αυτές τις εφαρμογές τουλάχιστον που δοκίμασα εγώ λιγάκι, είναι πολύ πιο γρήγορη η ARM έκδοση από τη 1086, το οποίο σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτή το 10% απώλειο επιδόσεων που λέει η Microsoft το πολύ ότι υπάρχει. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολύ πιο μεγάλη η διαφορά στις απόδοσεις. Ποια άλλο δοκίμασα εδώ έτσι από ARM? Δεν, εντάξει, δύο μέρες το έχω, παιδιά. Τρεις το έχω. Βασικά το έχω από την Πέμπτη, την προηγούμενη. Απλά είχα άλλα πράγματα να κάνω και είχα και τα τραύματά μου εδώ πέρα στο κεφάλι, οπότε δύο μέρες είναι που το χρησιμοποιώ. Υπάρχει και το Blender, το οποίο έχει και αυτό native ARM έκδοση, αλλά δεν είναι πολύ πιο γρήγορο από το
από την Χ86, δεν έχει μεγάλη διαφορά εκεί. Δοκίμασα, τώρα εδώ έχει διάφορα, πώς το λένε, διάφορα power profile. Το πρώτο benchmark που έτρεξα, το Cinebench, στην αρχή μου βγάλε ένα νούμερο πολύ χαμηλό και λέω τι γίνεται ρε παιδί μου, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από το Power Manager, το Windows και να το βάλεις από εκεί πέρα που είναι από μόνο του φτιαγμένο σε efficiency, το βάλεις στο performance και μετά να πας στην εφαρμογή της Asus για να αλλάξεις και τα προφίλ που έχει εκεί, όπου ανάλογα το προφίλ δουλεύει διαφορετικά, γιατί στην αρχή έλεγα να έβαλα το Cinebench το οποίο θα πρέπει να δουλεύει τους επεξεργαστές στο 100% και αυτό μου πήγαινε μέχρι το 75% ή το 50% στην αρχή, λέω γιατί δεν το φορτώνει πάρα πολύ. Ναι. Ναι, γιατί είναι ρυθμισμένο εκεί για να έχει τη την μπαταρία, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα έχει τη την μπαταρία, όταν δεν δουλεύει ο επεξεργαστής στο full. Είναι λίγο μπλέξιμο με τα power profile, αλλά γενικότερα για κάποιους που ψάχνουν λάπτοπ με μεγάλη αυτονομία να το δουλεύουν όλη μέρα, ξέρεις, να το παίρνουν μαζί εύκολα, άνετα, νομίζω είναι καλή λύση. Έχει νομίζω 1600 ευρώ. Είναι καλή τιμή, αν σκεφτείτε ότι έχει και OLED. 32 GB μνήμης και 1 TB χώρου αποθηκευτικού SSD NVMe, ο οποίος μπορεί να τον αλλάξει. Okay. Μεγάλη μπαταρία. Το review λογικά την άλλη εβδομάδα θα το διαβάσετε. Είναι μια καινούργια γενιά υπολογιστών, η οποία νομίζω είναι περισσότερο για power users, δεν είναι για τον γιατί μπορεί να συναντήσει προβλήματα. Σίγουρα θα γίνονται καλύτερα τα κομμάτια της συμβατότητας, αλλά είναι πιθανό να συναντήσει προβλήματα στο κομμάτι ακριβώς της συμβατότητας, γιατί ακόμα και ξέρεις, drivers και τέτοια, τι θα κάνεις, πρέπει να είναι ARM. Θέλω να πω ότι αν έχεις άλλες συσκευές, δεν έχω δοκιμάσει να βάλω συσκευές άλλες που θέλουν drivers, να δω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι εύκολο, αλλά σαν native εμπειρία για να έχεις Office και τέτοια, νομίζω είναι μια χαρά. Και υπάρχουν και, ξαναλέω, άμα χρησιμοποιείς ειδικά για multimedia open source εφαρμογές, υπάρχουν αρκετές που είναι ARM και κάνεις τη δουλειά σου. Αυτά για αυτό. Νομίζω όλα τα υπόλοιπα θα τα πετάξουμε τώρα στο τέλος της ειδήσης, γιατί πολύ απλά έχουμε ξεφύγει σε χρόνο πάρα πολύ. Εντάξει, φίλοι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Περιμένουμε τα σχόλια σου, ξαναλέω και τώρα. Έχουμε ένα από ειδήσεις να σχολιάσουμε ότι, το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, η EA Sports ανακοίνωσε επίσημα το FC25. Α, ναι. Και διάβασα και κάποια σχόλια που δικά τους και καλά για τον ανταγωνισμό που λέγανε από ναι, καλά, ότι θέλει καλά. Πολλά χρόνια για να φτιαχτεί ένα καλό παιχνίδι. Καλά, συμφωνώ σε αυτό, η αλήθεια είναι. Ναι ρε φίλε, απλά ξέρεις τι γίνεται. Γυρίζουν τώρα στη δήλωση και λένε ας πούμε ότι και καλά πήρε 10 χρόνια λέει να φτάσουμε από το FIFA 14 στο eSports FC24. Χαίρομαι πολύ. Ναι, ρε φίλε, χαίρομαι πολύ. Σε 10 χρόνια έκανε το Call of Duty πριν 20 χρόνια με το Call of Duty. Τώρα είναι άλλο. Χέσαι με τώρα. Δηλαδή, αν μου πουλά ότι έκανε Evolution το κολοπέχνητο του 14-24, με δουλεύει στα μούτρα μου. Συν ότι να πούμε κιόλα ότι το FIFA τα τελευταία 10 χρόνια κάνει μισό βήμα μπροστά. Κάθε φορά. Εξαρτάται. Βήματα μπροστά, βήματα πίσω, εξαρτάται τη χρονιά. Ναι, απλά εντάξει, με δουλευόμαστε μεταξύ μας. Δουλευόμαστε μεταξύ μας. Να σου πω, θέλω σχολιασμό για τους αθλητές στα εξώφυλλα. Τι σχολιασμό θες? Φίλε, βάλαν κάποιον της Εθνικής Αγγλίας εξώφυλλο στο FC25. Α, έχουν, εντάξει. Τι εντάξει, ρε, άλλοι... Αντί να βάλουν το Wonder εκεί πέρα, της Μπαρσελόνα εκεί πέρα, τον Πιτσιρικά... Κύριε, αυτό έτσι καλώς είχαν πει, ρε παιδί μου, τους είχαν δείξει τους αθλητές που θα παίζουν στο εξώφυλλο, που είναι και κάποιοι αστέρες του παρελθόντος. Εντάξει, απλά είναι η κλασική λογική πάλι του UFC. Δεν θα έχει κάποια πράγματα. Το Volta έχει κάτι άλλο το οποίο είναι αντίστοιχο 5 εναντίον 5. Το Rush Mode, ας πούμε. Θα έχει Career Mode, θα είναι καλύτερο, έτσι διάβασα. Ναι, εντάξει. Όσο παιδιά παίζει μόνη της η εταιρεία αυτή, δεν νομίζω ότι θα δούμε προκοπή. Αλλά από την άλλη, ας πούμε, αυτό που έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον γενικότερα είναι το κομμάτι του. Πότε θα έχουμε κάποια αντίπαλη πλευρά να είναι κάτι της προκοπής. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω προκοπή με αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έτσι για να έχουμε να λέμε, παγκοσμίως φήμη θα γίνει πλέον ο Πεντρετζίκης, ο οποίος η εκπομπή που είναι, μου είπες στο Sky, που είναι. Η εκπομπή Alpha, είναι στον Αλφα. Θα πάει στο Netflix. Θα πάει και στο Netflix από τότε. Ναι, θα πάει και στο Netflix. Εντάξει. Άμα, γιατί και το μαέστρο που ήταν στο Mega, οι περισσότεροι στο Netflix το είδαν. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Οπότε, άμα δεν προλαβαίνετε να δείτε τον Πεντρετζίκη στο Α, θα το βλέπετε και στο Netflix. Μπράβο του.
Αφού. Εντάξει, και, είναι, και αυτό είναι καλό. Προφανώς θα πάει και στο εξωτερικό και θα γίνει και αυτό ένα ακόμα διεθνούς φήμης σεφ που θα το δουν και σε άλλες χώρες τις μαγειρικές που κάνει και στις συνταγές του. Okay, βέβαια, με ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μου λέει ρε παιδί μου ότι θυμόμουν ότι γενικότερα το Netflix ήθελε τουλάχιστον να έχει κάποια χ ανάλυση στις τέτοιες κάμερες. Δηλαδή, και δεν βλέπω ότι θα είναι HD. Και λέω ρε γάμο, το μου γυρίζει τώρα ο Πετρετζίκης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι. Όχι, όχι, είναι δεν, μπορεί, δεν μπορεί. Φίλε, εγώ στο Netflix που είδα μέσα στο app το Coming Next, αν το ψάξεις, ναι, έχει HD, δεν λέει 4K. Δεν ξέρω. Τρελαίνομαι. Οκ, για περίεργο, περίεργο αυτό. Οι πωλήσεις του Resident Evil 7 στο iOS πατώσανε όσο δεν πάει, κάτι διάβασα για 2.000 κομμάτια, που είναι λογικό, δεν ξέρω ποιος και τι. Είναι δύσκολο, δεν έπαιζε καλά, είναι πολλά gigabyte, όλα αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σε τόσο μικρές οθόνες, ειδικά στα κινητά, δεν παίζουν. Και ειδικά όταν είναι full price. Είναι λογικό αυτό. 2.000 δηλαδή αντίτυπα είναι πολύ λίγα. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει τον κόπο, αλλά νομίζω ότι αυτοί που παίζουν στα κινητά δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, όσοι παίζουν κανονικά παιχνίδια, θέλω να πω, όσοι παίζουν σε κονσόλες, δεν θα παίξουν αυτό το παιχνίδι στο κινητό τους. Έχουν υπερεκτιμήσει, νομίζω, των δυνατοτήτων τους σε αυτό το κινητό. Ναι, ναι. Και όσοι παίζουν στα κινητά, δεν παίζουν τέτοια παιχνίδια. Μα ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Εγώ τρελαίνομαι. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να πούνε ότι θα βγάλω αυτό το παιχνίδι γιατί υπάρχει κόσμος που παίζει στα κινητά. Και έχουν την εντύπωση ότι ό,τι μαλακία και να βγάλουν θα το αγοράσει ο κόσμος στα κινητά. Εντάξει. Το τέτοιο βάλτε μπίπ, αλλά και καταλάβα τώρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, άμα βγάλει το GTA στα κινητά, σημαίνει ότι 100% θα πουλήσει τα εκατομμύρια που πουλήσει στις κονσόλες και το PC. Δεν το GTA άλλο. Μπορεί και να παίξει στα κινητά, να το αγοράσει. Ναι, ναι. Σου λέω τώρα. Άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, παιχνίδια τέτοιου επίπεδου. Δεν είναι σίγουρο ότι βρήκαμε τώρα παπάνω. Δεν είναι. Είναι πολύ. Ρε παιδί μου, επειδή έχω παίξει αυτά τα παιχνίδια όχι έξω, με streaming στο κινητό, έτσι. Που είναι σαν να το παίζεις, απλά είναι πιο εύκολο να το παίξεις με streaming στο σπίτι. Είναι δύσκολο σε τόσο μικρή οθόνη να παίξεις ένα AAA παιχνίδι. Είναι πολύ στο δύσκολο. Είναι ωραίο. Στο tablet, άμα έχεις κανένα iPad, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, στο tablet είναι πιο ωραίο, σαφώς. Πώς θα παίξουν σε τέτοιο. Εντάξει, άμα είναι να καθίσεις να παίξεις. Ναι, αυτό λέω. Πώς θα παίξουν στο tablet. Αν δώσουν 60 ευρώ για να παίξουν στο tablet. Ας το παίξουν στην κονσόλα. Θέλω να πω, δηλαδή. Εντάξει. Ναι, 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 δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά και μια είδηση ότι η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει, λέει, για πες, 12 χρόνια τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για 12 χρόνια Ολυμπιακούς Αγώνες. Ουσιαστικά έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες στα e-sports. Σαουδική Αραβία πέφτει το χρήμα. Κάποιος πλέρωσε. Για... Κοίταξε, φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Η Σαουδική Αραβία. Όπου τα προς... Τώρα ναι, όχι, δεν κάνω πολιτική, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Συμφώνησε με την Ολυμπιακή Επιτροπή, να καταλάβω. Ναι. Με την Ολυμπιακή Επιτροπή. Η οποία Ολυμπιακή Επιτροπή είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί έχουν το Ολυμπιακό Ιδεώδιο, το οποίο ξεκίνησε από την Ελλάδα αυτό εδώ. Και συμφώνησε με τη Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με μια νομοθεσία, θα την έλεγα. Δεν θέλω να φάνω κακός, πολύ διαφορετική από τον δυτικό κόσμο και ότι εκεί στη Σαουδική Αραβία θα γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες e-sports, όπου στα e-sports συμμετέχουν συνήθως αγόρια και κορίτσια, τα οποία είναι νέοι άνθρωποι με τελείως διαφορετικά μυαλά από αυτά που κουβαλάει, ας πούμε, η ηγεσία και η νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας. Έλα πες μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή τα αγόρια που έχουν τατουάζ και φοράνε σκουλαρίκια και έχουν πράσινα μαλλιά ή δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είναι αγόρια, γιατί έτσι είναι, τα οποία για την νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας απαγορεύεται, ξέρω κάτι τέτοιο, ή τα κορίτσια που φοράνε κοντά μπλουζάκια, κοντά σορτσάκια και whatever, ας πούμε, γιατί έτσι είναι, και το οποίο επίσης απαγορεύεται στην Σαουδική Αραβία. Πώς ακριβώς θα πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία για να παίζουν sports. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μπαίνουν τα λεφτά, πληρώνουν οι άλλοι και έχουν άπειρα λεφτά. Και τι θα γίνει με αυτό. Εγώ σου λέω, είναι λίγο σοκαριστικό το θέμα. Απ' την άλλη, καλό είναι ότι μπαίνουν τα e-sports. Ναι, καλό είναι ότι μπαίνουν τα e-sports. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να ξεκινήσω. Δεν ξέρω.
Όχι, είναι παρανοϊκό αυτό, ρε φίλε. Είναι όπως το λες. Δηλαδή, είναι παρανοϊκό. Δηλαδή, το ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια διαδικασία να αναλαμβάνει μια χώρα η οποία δεν σέβεται πολλά πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, πότε ήταν το παγκόσμιο στο Κατάρ, πέρυσι, πρόπερσι, δεν ήταν στο ποδόσφαιρο, που ήταν στο Κατάρ το χειμώνα. Το ποδόσφαιρο, ναι. Το παγκόσμιο. Εκεί δεν είχαν τέτοια θέματα που το Κατάρ είναι πολύ πιο μπροστά. Το 22, ναι. Ναι, σαν φιλοσοφία σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, Κατάρ και γενικά τα Εμιράτα εκεί πέρα, ρε παιδί μου, που έχουν και τον πολυτουρισμό, είναι πολύ πιο μπροστά στην φιλοξενία ξένων και στη διαφορετική κουλτούρα που φέρνουν οι δυτικοί, ας πούμε. Όχι μόνο οι δυτικοί, οποιοδήποτε υπόλοιπη λαή από εκεί πέρα, από την Αραβία, είναι πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο δεκτική. Παρ' όλα αυτά, εκεί υπήρχαν θέματα με τις μπύρες που δεν έπρεπε να πίνουν, δεν ξέρω και εγώ τι, ξέρω με το αλκοόλ που δεν έπρεπε να το. Γιατί ήταν whatever. Δεν ξέρω πώς μπορεί. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είναι αυτό στο μυαλό, παρόλο που θέλουμε τα e-sports σαν μέλος των Ολυμπιακών Αγώνων ή γενικότερα να μεγαλώσει σαν άθλημα, πες το άθλημα, γιατί έχει γίνει άθλημα και υπάρχουν και μεγάλα χρηματικά ποσά που παίζονται σε αυτά. Δεν ξέρω τώρα, επειδή κάποιος έχει λεφτά και το φέρνει, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, κατανοητό ότι θες να τέτοιο, κατανοητό. Βέβαια και αυτοί σαν χώρα σου λέει έχουν επενδύσει πολλά λεφτά στο κομμάτι του gaming. Βέβαια ρε εσύ. Πολλά λεφτά. Μια διακομία, απλά εδώ παιδιά μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι αρχής και γίνεται οριακά επικίνδυνη. Για τη σημερινή εποχή. Έτσι. Γιατί παλιότερα μπορεί να τα δέχονταν κάποια πράγματα. Πλέον είναι λίγο παράνοια να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε τελευταίο κομμάτι πολύ γρήγορα. Gamescom. Gamescom λοιπόν θα είναι η μεγαλύτερη φέτος σε αριθμό εκθετών έκθεση που έχει γίνει ever. Το οποίο αυτή τη στιγμή από μόνο του, με δεδομένο ότι δεν θα είναι μέσα Nintendo και η Microsoft, η Nintendo και η Sony, συγγνώμη, είναι πολύ περίεργο. Εντάξει, θα δούμε. Κοίταξε να δεις. Μετά στα πωλήσει όλων αυτών των ανθρώπων έχουν φτιαχτεί πολλά καινούρια studios από όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα πάνε στα Gamescom. Δημήτρη, μου έχουν έρθει φέτος απίστευτα mail από studios που ούτε καν περίμενα να θα επικοινωνήσουν μαζί μου από τη mailing list της Gamescom. Πες μου, αν έχεις κάνει contact για να βρούμε το Wuhan, το τέτοιο, αυτό το κινέζικο. Όχι. Είδες. Είναι κόπανοι, ρε φίλοι, οι άνθρωποι, γιατί προσπαθεί να επικοινωνήσει να απαντάνε. Δεν πάει να βγάλει άκρα. Και είναι self-published, φίλε, το παιχνίδι. Δηλαδή, έλεος. Δεν ξέρω τι να κάνω πλέον. Δηλαδή, έχω στείλει mail, κάτσε να σου πω καλώς, γιατί τους έχω στείλει mail και νομίζω ότι δεν έχουν απαντήσει καν. Έχω αυτή την εντύπωση. Ναι, παίζει. Αλλά ναι, είναι λίγο. Δεν ξέρω. Εμένα μου έχουν κάνει, δηλαδή, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, μου κάνει πραγματικά πολύ κακή εντύπωση. Τέλος πάντων. Αυτά. Πότε πας στην Gamescom? Σε ένα μήνα, ναι, σε ένα μήνα πριν. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ανεχτήκατε μέχρι το τέλος. Όσοι φτάσατε μέχρι το τέλος και μας ανεχτήκατε, γράψτε το από κάτω. Είμαι περίεργος να δω πώς φτάσατε στο τέλος. Εντάξει. Άντε, γεια σας. Άντε, γεια.